ήρθατε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό τσικοροχοπίπυρο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από εδώ της μελαχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε και σήμερα, Κωστής Τσαρώσια, αυτό το μπουτσουνάρα μου, στο μικρόφωνο και όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, εντός και εκτός Ελλάδος, εντός εκτός και επί τα αυτά. Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα να πούμε ωραία πράγματα, να συζητήσουμε. Δυστυχώς ξεκινάμε με τη φυγή, με τον χαμό ενός, όχι ενός, του τελευταίου μεγάλο. Μας αποχαιρέτησε ο Κώστας Βουτσάς τα ξημερώματα. Νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος των μεγάλων, κλείνει με την φυγή για το μεγάλο ταξίδι του υπέροχου Κώστα Βουτσά, ο κύκλος αυτών των υπέροχων τύπων ελάχιστος φόρος τιμής. Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος, ελλήνικος λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Oh yes, κούβεντος. Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι. What? Στην Αγγλία είναι. Ποιο? Το what. Ποιο what? Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες what. No. Μη Λονδίνο. Από το Λονδίνο? Oh yes. Μέσα από το Λονδίνο. Oh yes. Μπράβο. Δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες. Oh yes. Μπράβο. Και από δουλειά έχουμε. Oh yes. Thank you. Μπράβο. Τι δουλειά? Δουλειά. Arbeit. Φαστέν. Δουλειά, εργοστάσιος. Εργοστάσιο? Oh, yes. Δικό σου εργοστάσιο? Oh, yes. Μπράβο. Και τι βγάζεις? What? Τι βγάζεις, λέω? Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις. Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις. Αυτό... Αυτοκίνητος. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος τύπος, τι το διαφορετικό είχε? Εκτός ότι σπουδαίο ταλέντο, εκτός ότι ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός, είχε ένα χάρισμα το οποίο πρέπει να γίνει μάθημα προς όλους μας. Και είναι πραγματικά μια παρακαταθήκη που αφήνει σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Είναι η όρεξη για ζωή, είναι η ενέργεια παρά τα 88 του χρόνια μέχρι και τελευταία στιγμή, πάντοτε με δίψα για να ζήσει το σήμερα, με μία άσβεστη επιθυμία για να ζει, να σκορπάει το γέλιο, να ρουφάει την κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Φυσικά αθάνατος, όπως και όλοι. Απλά ήταν ο τελευταίος, μετά από Φωτόπουλο, Σταυρίδη, Παπαγιανόπουλο, Αυλονίτη, Βέγκο, Ηλιόπουλο, όλους τους μεγάλους. Ήταν ο τελευταίος, επειδή και ηλικιακά ήταν πιο μικρός ο Κώστας Βουτσάς. Έφυγε λοιπόν και αφήνει, εννοείται, τεράστιο κενό πίσω του. Πάλεψε με την νόσο, πάλεψε σαν παλικάρι μέχρι και τελευταία στιγμή. Και έφυγε. Αν άκουγε κάποιος, αν έβλεπε κάποιος τις συνεντεύξεις του τα τελευταία χρόνια, που ήταν μεγάλος άνθρωπος, έβλεπε έναν αιώνιο νέο, έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν αποδεχόταν ότι ο χρόνος θα νικήσει εις βάρος του, ότι θα τον καταβάλει, ότι θα είναι ένας άνθρωπος βαρύς, παρατημένος από τη ζωή, μελαγχολικός, καταθλιπτικός και οτιδήποτε. Είχα την τεράστια χαρά σε μια τελείως άσχετη στιγμή, με την νεκταρία μου ακόμα πολύ μικρή, εκεί που τώρα γίνονται εργασίες στο Ιτέρνη, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έπινα καφέ με την οικογένεια. Όπως είπα, δεν είχα ακόμα το Θάνο, είχα την νεκταρία μικρή. Λοιπόν, μόλις είχε αρχίσει να περπατάει και έρχεται ο σερβιτόρος που ήταν ακροατής και μου λέει: Κωστή, σε εκείνο το τραπέζι κάθεται ο Κώστας Βουτσάς.
Αυτά είναι πράγματα που δεν τα αφήνεις να περάσουν έτσι. Με πολύ σεβασμό πλησίασα για να δω αν ο άνθρωπος αν είχε όρεξη να μιλήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται αποδέκτες σχολείων, όπου και να περπατήσουν έξω θα τους ενοχλήσουν, βεβαίως με καλό τρόπο, και λέω μήπως δεν θέλει, μήπως με βλέπει που είμαι σε μια απόσταση και διστάζω κάπως και μου λέει έλα. Α, αγάπη μου γλυκιά, λέει τα υπέροχα πραγματάκια για την κόρη μου. Πες μου, λέει, σε είδα που δίσταζες. Λέω, κύριε Βουτσά, λέω, εντάξει, μπορεί να θέλετε την ηρεμία στην ησυχία. Τι είναι αυτά που λες μου, τι είναι αυτά που λες. Λίμον, πες μου. Του είπα, κάνω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και προσπαθώ, τέλος πάντων, κάποιες φορές προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, ότι είναι ψυχαγωγική, ότι κάποιες φορές είναι σατυρική. Και μου είπε μία τάκα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ και είναι παρακαταθήκη αιώνια όσο κάνω αυτή τη δουλειά. Μου είπε λοιπόν το εξής ο μεγάλος Κώστας Βουτσάς: παιδί μου, το να κάνεις τον άλλον να κλάψει είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Δράμα. Μοίρασε κακές ειδήσεις, μοίρασε δυστυχία, το πιο εύκολο πράγμα. Όσοι παίξαμε δραματικούς ρόλους, πανεύκολο. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το καταφέρεις έστω και μία στιγμή, είτε στην ταινία που παίζεις, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, σε σύριαλ, οπουδήποτε, να προσπαθήσεις να τον κάνεις να γελάσει. Καλό ταξίδι, μεγάλε Κώστα Βουτσά, και πήγες να συναντήσεις έναν φανταστικό θεία σου εκεί πάνω, έχει γίνει πολύ μεγάλη παρέα. Πολύ μεγάλη παρέα. Αυτά, δεν θέλω να σας μαυρίζω την ψυχή και να σας ψυχοπλακώνω άλλο. Απλά έπρεπε να το πω αυτό, γιατί είναι πολύ νωρίς. Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, 4 και 20 έφυγε, 88 ετών. Νομίζω εδώ και αν ισχύει, εδώ και αν βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του το πλήρης ημερών. Ένας άνθρωπος που ακόμα και τα τελευταία χρόνια είχε μια πολύ νεότερη σύντροφο, ήθελε να το ζήσει αυτό, απέκτησε ένα παιδάκι γνωρίζοντας ότι δεν απομένουν πολλά χρόνια και αφήνει πίσω του, πέρα από αυτό, από αυτή την οικογένεια που θα τον τιμά πάντα, και τον μικρό του γιο που θα είναι πολύ περήφανος για τον πατέρα του, αφήνει πίσω του τεράστια παρακαταθήκη, όλες αυτές τις υπέροχες ατάκες, νομίζω το Κάτινα, Σαλαμάκι, αλλά όλοι και όλοι οι ρόλοι του θα τον έχουν φυσικά για πάντα μαζί μας και πάντα αθάνατο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, η επικαιρότητα τρέχει, είναι μια τζούφια Τετάρτη αυτή. Από πλευράς αγωνιστικών δεν υπάρχει κύπελο, την άλλη εβδομάδα θα είναι αυτό. Έχω να πω τι δίνουμε σήμερα. Τι δίνουμε σήμερα. Κληρώνουμε λοιπόν 5 μπλουζάκια παιδικά υπέροχα από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Από 2 ως 12 ετών είναι τα μπλουζάκια. Συνεννοήθηκαν με την Αγγελική στο Ρετούς, στη Λαμπράκη 105, εκεί που βρίσκεται όλα τα προϊόντα από τους συνδέσμους και από το Ανόβερο και από τη Λάρνακα και από τη Μελβούρνη και από το Λούτενσάιτ και από παντού, όπου υπάρχει τέλος πάντων σύνδεσμος και συνεργασία. Πήγα να παραλάβω προχθές τα φούτερ από τη Λάρνακα και η Αγγελική μου είπε ότι τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να απέχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά είναι εδώ κάθε φορά μαζί μας. Και το ξέρω πόσο μας αγαπάνε και ξέρουν και αυτοί πόσο τους αγαπάμε και τους μελετάμε συνεχώς για το πόσο ενεργό σύνδεσμος είναι, για το πόσο μεγάλο έργο έχουν παράξει εκεί μακριά στα ξένα, πολύ μακριά, και το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην τοπική κοινωνία στη Νέα Υόρκη μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες, οι δικοί μας, τα παοξάκια μας. Σήμερα λοιπόν και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο και μέσα από το κινητό σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε 5 μπλουζάκια, το ξαναλέω, είναι παιδικά από 2 έως 12 ετών. ΠΑΟΚ
New York ΠΑΟΚ, Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το ένα που κληρώνουμε. Το άλλο είναι 5 εισιτήρια, 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα. Μάλλον όχι 5, 3 ψέματα, γιατί έχω να δώσω και 2 το μεσημέρι. 3 εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και αν τώρα σας φαντάζει λίγο πρόημο, λίγο πρόωρο, όσο θα πλησιάζουν οι μέρες και οι φλέβες ξανά θα πετιούνται στο λαιμό και οι παλμοί στην καρδιά θα χτυπούν σαν τύμπανο, θα είναι πολύ δυσέβρετα τα εισιτήρια. Τώρα ακόμα είμαστε επηρεασμένοι από την ήττα, από την απροσδόκητη ήττα μέσα στο γήπεδό μας από αυτούς, από την πρώτη ήττα μετά από 33 μήνες, από την πρώτη ήττα από αυτούς, τους ακατανόμαστους μετά από πολλούς πολλούς μήνες, μετά από να πούμε 2-3 χρόνια από το 17 νομίζω είχαμε να χάσουμε. 5 λοιπόν μπλουζάκια Νέα Υόρκη και 5 εισιτήρια και μέσα από τον μπλιμπλίκι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να σας βάλω στην κλήρωση, αλλά και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα που ήδη έχουν αρχίσει τα μπλιμπλίκια και βαρούν, ήδη σας βάζω στην αναμονή για να μιλήσουμε αργότερα στον αέρα. Να πω τους χορηγούς μας, τους πιστούς χορηγούς που είναι μαζί μας βρέξει, χιονίσει, χειμώνα, καλοκαίρι, όλα αυτά τα χρόνια. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με φοβερό κρεσέντο στα δώρα, με φοβερό πακέτο δώρων και στο μαγαζί αλλά και εδώ μέσα στην εκπομπή. Χθες δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά από το εξωτερικό να πάρουν μέρος στην κλήρωση. Σας υπόσχομαι, επειδή δεν την ανταπόκριση, σας υπόσχομαι ότι αυτό ακριβώς το πράγμα θα το κάνουμε κι άλλη φορά. Έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει μεγάλη αξία για μένα να είστε εκεί μαζί μας στα ξένα, να είστε τόσο μακριά, αλλά να συνδέεστε κάθε μέρα με έναν αόρατο ομφάλιο λόρο μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από την εκπομπή μας, μέσα από τις κουβέντες μας, στις καλές και στις άσχημες μέρες, στις χαρές και στις στεναχώριες, με τα τραγούδια μας, με το χαβά μας, με τα ανεκδοτά μας, με τις διαφωνίες μας, με τις στεναχώριες μας, με τις χαρές μας. Να είστε εδώ, μέσα σε αυτή την τεράστια, σε αυτή την τεράστια παρέα, όσο μακριά κι αν είστε, και το υποσχέθηκα και θα το ξανακάνω και έχω φυσικά με μεγάλη χαρά και την υποστήριξη αυτό του καταστήματος της ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αύριο θα δώσουμε πάλι ένα υπέροχο δώρο, μάλλον θα δώσουμε, να δώσω σήμερα. Σήμερα έχω τα μπλουζάκια, έχω και τα εισιτήρια. Αύριο θα δώσουμε ένα υπέροχο One Blade για ξύρισμα και τριμάρισμα, μια τέτοια συσκευή. Και στο μαγαζί γίνονται κληρώσεις κάθε μέρα. Και σήμερα θα κληρωθεί στο κατάστημα ένα smartphone Redmi 7α. Πηγαίνετε, ψωνίζετε και μπαίνετε σε αυτή την κλήρωση. Να πω ότι για το πιο φρέσκο ψάρι, χωρίς αφιβολία, το Αιγαίον, το οποίο έχει κάνει τεράστια αίσθηση, όσοι πήγατε στα 2 ηχθειοπολία, είτε στο Δικητήριο 214.000 δηλιβεριά εκεί, είτε στο Ρεόκαστρο 69-56-66, μείνατε ενθουσιασμένοι από την ποιότητα, από την ποικιλία, από το πόσο καθαρά και φρέσκα και περιποιημένα είναι όλα. Είναι πολύ μερακλείδες οι άνθρωποι, αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν έτυχε, άντε κάναμε, βρεθήκαμε με αυτό το μαγαζί και τώρα πρέπει να το δουλέψουμε. Αγκαρία, ίσα ίσα όλο τους το μεράκι, όλη τους την ψυχή την έχουν βάλει μέσα σε αυτά τα καταστήματα και αυτό φωνάζει από μακριά. Πόσο γενναία είναι εκεί η επένδυση, αλλά και πόσο ψυχή βάζουν μέσα σε αυτό. Και θα με θυμηθείτε όταν πάτε εκεί και θα βρείτε το φρεσκότερο ψάρι, το φρεσκότερο θαλασσινό. Μπαίνετε και μοσχοβολάει Αιγαίων και όχι ψαρίλα. Εννοείται για το πιο νόστιμο γλυκό, τούρτα, σοκολατόπιτα, προφιτερόλ, ψωμάρες το μεσημέρι στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, πεντανόστιμα όλα, εκλεκτά. Εκεί θα κάνετε τις τούρτες για τα γενέθλια του παιδιού σας, με ό,τι αποτύπωση θέλετε πάνω,
με ό,τι φιγούρα θέλετε και αγαπάτε. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Όποιος πήγε κατάλαβε γιατί μιλάμε. Στόλος με καινούργια αυτοκίνητα τρακάριστα με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων. Το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα εσείς θέλετε το συνεργείο και πληρώνετε όπως θέλετε και αγαπάτε. Έχω πει πολλές φορές, όταν δω κάτι που μου αρέσει στο ποστάρισμά μας, στον αθλητήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω. Ναι μεν, εσείς που είστε πιο πολύ εξοικειωμένοι με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, διαβάζετε τα ωραία ποσταρίσματα, όμως υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έχει είτε την εξοικείωση, είτε το χρόνο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν έχω ποσταρίσματα όπως αυτό του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν το ξέρω το παιδί προσωπικά, αλλά είναι ζουμουσάκι, είναι στην παρέα μας, είναι στον τοίχο μας. Πριν από 9 ώρες έβαλε ένα ποστάρισμα που το θεωρώ αμαρτία να μην το επικοινωνήσω μέσα από την εκπομπή, που είναι πολύς ο κόσμος που ακούει, πέρα από εσάς που το διαβάσετε δηλαδή, και θα βάλω και το σχετικό. Έτσι θέλω να υπάρχει αυτό, θέλω να υπάρχει από κάτω. Το ξέρετε, η πιστή ότι είναι το αγαπημένο μου. Γράφει λοιπόν πριν από 9 ώρες το εξής ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί από τότε που θυμάμαι το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό πάντα είχε αφεντικά τους δύο μεγάλους, μεσαγωγικά, και εκ περιτροπής τον έτερο της Αθήνας, που με κάθε τρόπο δεν επέτρεπα σε κανέναν άλλο να σηκώσει κεφάλι. Δεν είμαστε σαν εσάς, γιατί οι πολιτικοί ελέγχονται από εκείνους και καθ' υπόδειξή τους λάμβαναν τις αποφάσεις που τους βόλευαν. Δεν είμαστε σαν εσάς, γιατί ενώ 100 χρόνια η Αθήνα όριζε πώς θα μοιραστεί το καρπούζι, όταν βρέθηκε ένας τρελός να τα βάλει μαζί τους και να διεκδικήσει ό,τι του αξίζει, ξεσηκώθηκε όλο το σύμπαν να του στερήσει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είμαστε σαν εσάς, γιατί ακόμα και οι άλλες ομάδες που οι δύο δυνάστες χρησιμοποιούσαν και συστηματικά αδικούσαν, όταν ο τρελός κέρδισε με το σπαθί του συνεχόμενους τίτλους, εκείνοι ως ανδρίκελα στράφηκαν εναντίον του. Θέλαν τον παλιό βιαστή τους πίσω. Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί ποτέ δεν θα δεχόμασταν ο πρόεδρός μας να δηλώνει υποστηρικτής της ομάδας που κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο και να παρακολουθεί τους αγώνες σαν οπαδός θύρας 7. Και κανείς περήφανος οπαδός τους να μην αντιδρά. Ούτε κιχ. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί ακόμη και όταν πήραμε πανάξια συνεχόμενους τίτλους και μας στέρισαν με δικανικά τερτύπια και πολιτικές μεθοδεύσεις, έναν ακόμη σύσσωμοι αντίπαλοι μας επιδόθηκαν σε ανελαίητο πόλεμο σπήλωσης της δίκαιης επικράτησής μας, κάνοντας λόγο για φιλικά, πρωταθλήματα Πρεσπών, φιλοπρωθυπουργό, Τσίπρα κλπ. Ενώ τα 100 χρόνια χούντας όλα ήταν καλά καμωμένα. Όλα γίνονταν με αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Το ΠΟΚ λειτουργούσε με βάση τους νόμους και την ηθική, ο Νταϊφάς, ο Βαρδινογιάννης, ο Σαλιαρέλης, ο Κοσκοτάς, ο Κόκαλης, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης ενεργούσαν με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι ως κανονικοί ταβαντζίδες χρησιμοποιώντας τις άλλες ομάδες σαν δεκανίκια τους. Όταν έβγαινα στη δημοσιότητα οι διάλογοι με τα Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛΟ να κερδίζουν, ήταν απλά τρίτη. Ενώ η αγορά του Σαλέ στην Ξάνθη από τριτανήψη του Σαβίδη συνιστά αλλίωση του πρωταθλήματος. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί κατά αυτούς εμείς προδώσαμε τη Μακεδονία για ένα πρωτάθλημα. Λες και μόνο ο Παοκτσής έχει το προνόμιο και το καθήκον της προστασίας της πατρίδας μας. Αλλά οι λοιποί συμπολίτες που κατά τα λεγόμενά τους εκπροσωπούν το μεγαλύτερο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και τις μεγαλύτερες ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν είχαν αυτό το καθήκον. Αυτοί δεν πρόδωσαν τη Μακεδονία. Αυτοί καθημερινά στις επάλξεις και στα συλλαλητήρια. Και στην πραγματικότητα μόνο εμείς ανεβάζουμε μόνιμα πανό με το περίφημο «Macedonia is one and only». Από μένα τον Τουρκόσπορο, τον φιλοξενούμενο, περίμεναν οι γνήσιοι Θεσσαλονικείς να υπερασπιστώ τη Μακεδονία τους. Και γιατί δεν αντάλλαξαν αυτοί τη σιωπή και την ανοχή τους με το πρωτάθλημα. Γιατί να διαλέξουν εμάς, τη μικρή ομάδα της πόλης, τους φιλοξενούμενους. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί φορτωμένοι με κατηγορίες
για τα χειρότερα εγκλήματα, νουρένα, δολοφονίες μαρτύρων της υπόθεσης, ξυλοδαρμοί διαιτητών, εμπρισμοί σπιτιών και καταστημάτων διαιτητών, απόπειρες δολοφονίας τους, στημένα έχουν το θράσος αλλά και τη στήριξη των θυγατρικών τους να θεωρούν το Σαββίδι μίασμα και αρνητικό παράγοντα του ποδοσφαίρου που θα πρέπει να τους αποβάλει ο όλος ο οργανισμός. Το σύστημα δηλαδή που ρυθμίζει ο Μαρινάκης και υπηρετούν πιστά πρωθυπουργός, υπουργοί και υποτακτικοί πρόεδροι ομάδων. Και δεν ντρέπονται καθόλου. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί μας ηρωνεύονται προσφωνώντας μας ΜΑΟΓ και ΟΡΓ, προφανώς θεωρώντας τον μέσο ΠΑΟΚΤΣΙ χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και κουλτούρας λαϊκής. Αλλά αυτό είναι που πραγματικά κάνει ο ΠΑΟΚ και είμαι πραγματικά περήφανος γι' αυτό. Να εκφράζει αυτόν τον πολίτη που δεν ανήκει στους ισχυρούς, που δεν διέθετε τα μέσα να λάβει την καλύτερη εκπαίδευση, που δεν είχε πρόσβαση ποτέ σε θέσεις και οφίτσια, που τα οικονομικά του δεν τον κατατάσσουν στην ελίτ τους, που η κοινωνία τους τον θεωρεί πολίτη β' κατηγορίας. Μόνο σε αυτή τη β' κατηγορία μπορούν εξάλλου να μας ρίξουν. Που ήρθε πρόσφυγας, κυνηγημένος από ξένους και μέσα εισαγωγικά φίλους πατριώτες, και άντεξε και μεγαλούργησε με την εργατικότητα και το ήθος του. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί εκεί που πραγματικά το παρασκήνιο δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο, πρωταθλήματα υποδομών K15, K17, K19, είμαι διαχρονικά η καλύτερη ομάδα, σαρώνοντας τους τίτλους. Η K19 τρία χρόνια κοντά αίτητη και ο αντίπαλος δεν δημοσιεύει καν στο επίσημο site του την ήττα του με 4-0 από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουν να χάνουν ούτε εκεί. Δεν παραδέχονται ούτε εκεί τον ανώτερο αντίπαλο. Και εμείς, μετά το 0-1, δεχθήκαμε την ήττα αποδίδοντάς την στην ανωτερότητα του αντιπάλου. Ούτε άλωθη, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί στις δίκες για τα στημένα, οι μάρτυρες μεγαλοπαράγοντες αντιπάλων ομάδων ξαφνικά έπαθαν Αλτσχάιμερ. Δεν θυμούνται τίποτα το μεμπτό. Δεν έπεσε στην αντίληψή τους τίποτα το αξιόπινο. Οι ξεφτύλες. Δεν είμαστε σαν εσάς. Γιατί όταν ο δυνάστης στέρισε στα δικαστήρια από τον τρίτο της συμμορίας ένα πρωτάθλημα, τότε το αδερφό προσφυγικό σωματείο της Αθήνας επαναστάτησε και βροντοφώναξε ότι δεν θέλει πρωταθλήματα στα χαρτιά, αλλά στο γήπεδο. Και όταν ήρθε η ώρα της να στερήσει από τον ΠΑΟΚ τον τίτλο με δικαστήρια και αποφάσεις, λησμόνησε εύκολα τα πιστεύω της και στέφτηκε πρωταθλήτρια, γκρεμίζοντας τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση. Για μια κορδέλα χαρτί και ένα γκολ που κακώς δεν μας μέτρησαν. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, μουρέ. Μπάμπη Λαζαρίδη, συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο μπράβο έχω να σου πω, εγώ προσωπικά, αν μου επιτρέπεις, αν μπορώ, δεν είμαι εδώ για να κρίνω και να βαθμολογώ, αλλά όταν κάτι το γουστάρω τόσο πολύ, δεν γίνεται να μην το διαβάσω, φίλε. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι εξέφρασες με αυτό το αποστάρισμα πάρα πολύ κόσμο, αν όχι όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτά που λες και είναι όλα αλήθεια. Όλα, όλα. Λάρη μου, ανεβάζεις αποσπάσματα από το Απλά και Ελληνικά, άσε τα τραγούδια σήμερα, δεν υπάρχει λόγος. Σε ευχαριστώ από τον υπέροχο φίλο μου τον Θοδωράνο εκεί που πήγαμε και κάναμε live και θα ξανακάνουμε, άστα δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε τον εαυτό μας. Ρε ΠΑΟΚ, λέει ο Τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία, ΠΑΟΚ μέχρι να βρεθεί ζωντανός μάρτυρας του νούρου 1. Βλέπετε το χιούμορ πώς μπορεί να περιγράψει την σκληρή πραγματικότητα, να περιγράψει με κοφτερό λεπίδι μοιάζει το χιούμορ σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, ο σαρκασμός και η ηρωνία. Τις είδατε τις φωτογραφίες, έτσι, αποκριάτικη στολή Μαρούπα, αποκριάτικη στολή Αρκούδης, αποκριάτικη στολή Αυγενάκης, αποκριάτικη στολή ζωντανός μάρτυρας του νούρου 1 που δεν υπάρχει. Όλα αυτά που περιγράφουν τη ζωφερή, τη δυστυχή πραγματικότητα. Εμείς, αυτό που είπα και χθες, εγώ μπορώ εδώ να εκφράζω, παιδιά, τη δική μου πίστη. Δεν μπορώ
να σας τη βάλω μέσα στο μυαλό ή μέσα στο πετσί. Δεν είναι τσιρότο να το κολλήσω στο χέρι του καθενός. Εκφράζω τη δική μου πίστη. Φυσικά κι εγώ έχω αμφιβολίες αν μπορεί η ομάδα. Φυσικά κι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπω. Φυσικά κι εγώ αμφιβάλλω αν ο προπονητής αυτός έχει τη δυνατότητα να το γυρίσει. Για ένα πράγμα όμως δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή, ούτε δευτερόλεπτο δεν ρωτάω τον εαυτό μου. Αν πρέπει να συνεχίσω να πιστεύω, να είμαι εκεί, να αγαπώ τα τέσσερα γράμματα, να μην χάνω την πίστη μου, να μην χάνω τη φλόγα, να λέω ότι δεν μας πέφτει με τίποτα αυτή η φλόγα, η πίστη, η τρέλα, η ενέργεια. Αυτό δεν το βάζω καθόλου σε πλατφόρμα αμφισβήτησης. Δεν τίθεται να αμφιβόλω ούτε μισό δευτερόλεπτο. Να το βάλουμε κάτω, να τα βάψουμε μαύρα, μαύρες πλερέζες, να απαγγέλνουμε καριωτάκι. Τι θέλετε, να γίνουμε λιποτάκτες, να παρατήσουμε στα δύσκολα αυτό που αγαπάμε. Αρνούμε να γίνω ρήψασπης, να ρίξω την ασπίδα μου και να τρέξω να σωθώ. Γιατί? Επειδή έχασα από το γάβρο. Γι' αυτό, αυτό ήταν δηλαδή. Δεν θα το κάνω. Θα μου πεις, μένεις πιστός και θα αγωνιστείς, ενώ ξέρεις ότι πιθανό να μην μπορέσεις. Μα εκεί έχει τη μεγαλύτερη αξία. Τι, να μπω σε μια μάχη που θα είμαι σίγουρος θα την κερδίσω? Τι είμαι, γαύρος, που ήξερα από τον ότι μπαίνουμε στο πρωτάθλημα και Οκτώβριο-Νοέμβριο θα το έχω κατακτήσει? Αυτό, ποτέ. Είμαι εκεί, ενώ ξέρω και ότι μπορεί να μην πετύχω αυτό που θέλω στο τέλος. Ότι μπορεί να μην πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Μα εκεί έχει μεγαλύτερη αξία. Και πότε ήμασταν δίπλα στην ομάδα μόνο για το πρωτάθλημα ή μόνο για τους τίτλους ή μόνο για το τζέρτζελο και τα πανηγύρια? Εγώ λοιπόν εξακολουθώ να είμαι εκεί δίπλα. Και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας. Να μην ξεχνάμε αυτά τα παιδιά που τώρα πολύ εύκολα τα βάζουμε στην αμφισβήτηση, γιατί δείχνουν ένα τέτοιο πρόσωπο, δικαιολογημένα μεν, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε. Αυτά είναι τα παιδιά που μας ανέβασαν στα ουράνια. Αυτά είναι τα παιδιά που έφεραν δύο συνεχόμενα double, τρία κύπελα, που σάρωσαν τους πάντες χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει ήττα για πολλούς μήνες και έφεραν αήττο πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, ναι, κριτική, βεβαίως, ναι, αμφιβολία, πολύ φυσιολογικό, πολύ ανθρώπινο, πολύ εύλογο. Ναι, ανησυχία, όχι όμως εγκατάλειψη. Όχι λιδωρία. Όχι αποκαθήλωση. Όχι υποτίμηση. Έχουμε τόσους άλλους απέναντι, τόσους εχθρούς που έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Ας μην παίξουμε κι εμείς το δικό τους παιχνίδι. Να διασπαστούμε, να διχαστούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Για το ένα ή για το άλλο. Θα ξαναρωτήσω αυτό που ρωτάω από τη Δευτέρα το πρωί τον προπονητή. Μπορείς? Την ίδια ερώτηση απευθύναμε στο Ρασβάν Λουτσέσκου όταν ήταν έτοιμος για δρόμο. Όταν το χάνε, όταν φαινόταν ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τι. Μπορείς? Κάντο. Τώρα είσαι. Τώρα είσαι στο σταυροδρόμι. Πριν τις διπλές αναμετρήσεις με αυτούς για το κύπελο, πριν τα play-offs, 13-14 μάτς είναι. Μπες, πάλεψε με το μαχαίρι στα δόντια, άλλαξέ το και εμείς πρώτοι-πρώτοι θα σε αποθεώσουμε. Πρώτοι-πρώτοι θα βγούμε και θα πούμε μπράβος, όπως κάναμε και με τον Λουτσέσκου, που δεν τον ήθελε κανείς μας. Δεν θέλαμε ούτε τη φάτσα του να βλέπουμε όταν ήρθε. Για τους γνωστούς λόγους που δεν είναι της παρούσης, τώρα να το αναλύουμε. Άλλαξέ το λοιπόν, Αμπέλ Φερέρα. Τι θα κάνεις, αν είναι έτσι φίλε, να έρθουμε εμείς να προπονήσουμε και έλα εσύ εδώ πέρα να κάθεσαι κάθε μέρα. 2 ώρες το πρωί και 1 ώρα το μεσημέρι να τα λες εσύ. Να αλλάξουμε άμα είναι έτσι. Να κάνω εγώ τη δουλειά σου, να κάνεις εσύ τη δουλειά μου. Γι' αυτό παίρνεις 2 εκατομμύρια το χρόνο. Γι' αυτό αυτή είναι η πρόκληση της ζωής σου. Να πετύχεις και να μεγαλουργήσεις με τον ΠΑΟΚ. Να πάρεις πρωτάθλημα, να πάρεις κύπελο, να μπεις στους ομίλους της Champions League και να σε γράψεις ιστορία. Αλλά δεν είμαστε εμείς για να σου πούμε τον τρόπο. Ιδέες διάφορες και σκέψεις μας περνούν από το μυαλό. Όπως το να μείνουν κάποιοι που βλέπεις ότι δεν μπορούν να συνέλθουν. Άστους στον πάγκο.
Είδατε πόσο καλό έκανε ο Πάγκος τον Πασχαλάκη. Γύρισε, δούλεψε και επέστρεψε. Άστον, τον βλέπεις τον Μπίσεσβαρ, ας πούμε. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος είναι σαν να είναι άλλος. Άστον, μην τον εκθέτεις άλλο. Βρες έναν άλλον ο οποίος θα είναι περισσότερο τρελαμένος να παίξει. Ο Λάμπρου είναι αυτός. Ο Στόχ είναι αυτός. Δεν ξέρω ποιο. Ο Αγκούστο είναι. Να το βάλεις στον άξονα και να βάλεις ξέρω εγώ αριστερά. Μην πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά βρες τον τρόπο. Και εσείς οι παίκτες, ξέρετε πόσο στενοχώρια ποτίσατε τον κόσμο αυτή ειδικά την Κυριακή. Όπως και βέβαια ξέρετε τι χαρές του προσφέρατε. Εσείς οι ίδιοι είστε. Εσείς βρείτε τη χαμένη τρέλα στο βλέμμα σας. Είχε ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα χθες κάποιος φίλος, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω όνομα, που είχε τις φωτογραφίες όλο τον παιχτών από πανηγυρισμούς με σφιγμένες σγροθιές, με σφιγμένα τα δόντια. Αυτό που λέω κάθε φορά, το μαχαίρι στο στόμα. Αυτό από την περσινή χρονιά. Γιατί, ναι, τα λάθη του προπονητή, ναι, οι παραλήψεις, ναι, η μη βοήθεια από τον πάγκο, ναι, ότι δεν γύρισε κάποιο μάτς, ναι, όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να σου λατσάρει ο Τσιμίκας. Πρέπει να σου πει ο προπονητής, τράβα του τη φανέλα, κάνε ένα τάκλινγκ, πάρε μια μπιμπιμένη κάρτα, ρίξ τον κάτω, κάνε ένα φάουλ, ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι μπάντμιντον. Πρέπει να σας πει ο προπονητής να παίξετε με φλόγα και με πάθος. Βεβαίως, έχει μερίδιο ευθύνη στο ότι δεν μπορεί να σας εμφυσίσει ίσως. Δεν μπορεί να σας εμπνεύσει. Ότι δεν έχει βρει την επαφή, ότι δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πέρσι. Ναι, αλλά και εσείς είστε μεγάλες προσωπικότητες. Σας έχει γράψει ιστορία, ανεξίτηλα γράμματα, χρυσά. Όσο κανέναν άλλον, η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ είστε. Θυμηθείτε το αυτό. Λίγα μάτς μείναν. Και μην αφήνετε τον καθένα να σας κουνάει το δάχτυλο και να αμφισβητεί την ποιότητά σας, την ανωτερότητά σας, το ότι εσείς είστε, ακόμα είστε οι αίτητοι πρωταθλητές, οι νταμπλούχοι. Αυτό έχω να πω εγώ, παιδιά. Τώρα, αν σας ακούγομαι πολύ ρομαντικός ή εθεροβάμωνας ή πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και βλέπω, μπαλίτσα σκαμπάζω. Εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ, μυαλοπόλης. Αλλά κάτι σκαμπάζω κι εγώ από ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω. Και από τα πρώτα λεπτά καταλάβαμε προχθές ότι δεν περπατάει το πράγμα. Αλλά τότε τέλειο στο ημίχρονο είπαμε δεν κατεβήκαμε. Αλλάξτε το. Βρείτε τον τρόπο. Στα υπόλοιπα έφαγε τα μούτρα του Ολυμπιακός. Πολύ άσχημα εχθές τα έφαγε τα μούτρα του. Ήταν τεράστια στην ψηφοφορία στη Super League που ήθελε να αναβληθεί, να ακυρωθεί το μάτς με την Ξάνθη. Οι γνωστοί φίλοι του ψήφισαν οκ, περιμέναμε τις ψήφους. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Γνωρίζετε, δεν χρειάζεται τώρα. Η Λάρισα, ο Πανιώνιος και ο Άρης, επειδή κλωτσάνε πολύ και είχα αυτή την κουβέντα σήμερα κάτω από το σπίτι μου, με παοξή που ήταν έξαλλο, τι περιμένεις δηλαδή. Ο Άρης τι ήθελες να ψηφίσει υπέρ μας, αφού έχει αυτό το σκεπτικό. Αφού με αυτούς έχει Άρης τη σχέση. Σε σοκάρει, όχι λέει, αλλά με ενοχλεί. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι περίμενες από τον Κούγια ή από τον Πανιώνιο. Αυτοί ψήφισαν. Μόνο αυτούς είχε κοντά του. Και οι υπόλοιποι είτε λευκό, είτε να το δώσαν την πάσα στην ΕΠΟ, είτε ψηφίσαν κατά αυτής της απόφασης. Και έφαγε τα μούτρα του. Άλλη μία ήττα, γιατί είναι απανωτές οι ήττες, απλά τις κουκουλώνουν, τις στάβουν, όπως στάψανε τον ντόρτι που φάγανε από την ομάδα νέων. Οποία ντροπή. Καμία τσίπα ρε εσείς. Κρύβεστε. Τραπήκατε από την τεσσάρα, από τον Πάμπλο. Από τα παιδιά του Πάμπλο Γκαρσία και του Μύρο Σνάουσνερ. Το θάψατε. Μπράβο, ρε. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω. Περήφανος Ολυμπιακός. Περήφανος. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω σήμερα. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Γαύρος Κύπελο. Την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 9.30. Ημιτελικός κυπέλου. Χρωστάμε απάντηση. Γιατί μην μου πει κανένας ότι ήρθε και έπαιξε την μπαλάρα ο Ολυμπιακός. Ο τυφλός με το μονόθαλμο. Και απλά εμείς ήμασταν οι τυφλοί. Και κέρδισε ο μονόθαλμος που ήρθε να πάρει το χ. Ταμπουρώθηκε και του βγήκε το μάτς. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Εγώ δεν είδα κανένα φόβητρο. Φοβήθηκε κανένας? Όχι, αλλά ήμουν εγώ μέτριος και του έδωσα 31 μάτς μετά τον Άγιαξ. Λέει, ρε Χριστιανέ,
Πόσο περισσότερο να σε αδειάσει ο Αφάνας. 31 ρε φίλε, όντως. Ξέρετε τι έχουμε πει για τον Μπίσεσβαρ, έχει δίκιο ο τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία. Ξέρετε πόσα καλά σχόλια έχουμε αφιερώσει. Για αυτό που μας έδειχνε τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η Αφάνα, ούτε το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι που τόζωνε σαν τον Γκιονάκι να πούμε κάτω από τις μασχάλες. Ούτε η Κιλίτσα, ούτε τίποτα. Γιατί μας έδειχνε ότι είναι παικταράς, ότι γνωρίζει πολλά καντάρια μπάλα. Μόνος του πήρε παιχνίδια, μόνος του γύρισε με την έκρηξή του, με τις πάσεις του, με τα γκολ του. Μόνος του μας έδωσε πολύ σημαντικές νίκες, μόνος του υπήρξε καθοριστικός στην κατάκτηση των κυπέλων. Αλλά αυτό που βλέπουμε φέτος, δεν ξέρω. Όλοι, ακόμα και ο Γιαννούλης προχθές ήταν κακός. Ναι, αλλά έχει σκυλιάσει όλα τα μάτσα ο Γιαννούλης. Του βγήκε η γλώσσα, έσκασε. Εσύ ρε μπήσε, σαν να μην θέλεις. Τριετές συμβόλαιο στα 31 σου. Τριετές. Ό,τι ήθελες. Ό,τι ήθελες. Και πάντα έχουμε παράπονο από αυτούς που αγαπάμε περισσότερο, έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω, 5 μπλουζάκια Νέα Υόρκη. ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης για παιδικά 2 έως 12 ετών και 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα τον ημιτελικό κυπέλου στις 9.30. Επιστρέφουμε! Μπήκαμε! Σου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Αχιλέα μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι όντως εκεί υπηρέτησα. Λοιπόν, τον αδερφό σου, τι να σου πω τώρα. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, το 95. Ήμουνα στο πυροβολικό. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό σημαίνει το ζουμου σου. Το λέω για την Έφη που μου στέλνει μήνυμα. Να είσαι καλά Έφη μου. Φιλιά στη Χριστίνα, στο Δημήτρη. Γεια σου Τάκη. Σε όλους σας που στέλνετε μηνύματα. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες, όχι χαρούμενες πάντα. Ούτε ευτυχισμένες, ούτε πανηγυρτζίδικες. Μεγάλες στιγμές μπορεί να είναι και αυτές της συσπήρωσης μετά από μία ήττα, μετά από μία στενοχώρια. Μεγάλη στιγμή μπορεί να είναι μια αιμοδοσία, δεν είναι κάτι χαρούμενο. Μπορεί να είναι η πίστη, η προσήλωση σε ένα στόχο. Να ευχηθούμε στον Νίκο Τεκίδη, τον υπέροχο αυτό τύπο, να του ζήσει. Να του ζήσει το πλασματάκι το καινούριο που ήρθε στον κόσμο. Ένας από τους πιο αγαπημένους. Που μηδένιζε τις αποστάσεις για να έρθει από τη Γερμανία για τις αιμοδοσίες μας και τον ξαναπεριμένουμε. Να έρθει με το μωρό, να έρθει με το νεογέννητο. Κοράκλα νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Μουμπολάζαρος νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 23-10-287-888. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Γιώργο! Τους έπαγα όλους. Όλους, πέντε. Πέντε στην κονσόλα και τρεις στη γραμμή απέναντι. Στο τηλέφωνο, στον πλυμπλίκι. Μεγάλη κίνηση έκανες. Κατά βασικές πληροφορίες που πήρα χθες το βράδυ από κάτω, ναι. Κατόπιν πιέσεως από τη θύρα 13 και από τον Γιαννακόπουλο, ναι. Προς τον κύριο Αλαφούζο που θα ρίξει την ψήφο του. Μάλιστα. Το ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από τους οπαδούς των ομάδων που οι ομάδες τους παίρνουν λεφτά από το Μαρινάκι και την Νόβα, αυτό είναι κάτι που ακριβώς. Είναι επίσης σχετικό, έτσι. Και θα γίνει και το ΠΑΟ TV, κάτω ξεκινάνε. Ναι. Και να δούμε τι θα κάνει μετά ο συμπαθέστατος ευθεραφής κύριος αυτός. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις ομάδες ποιες θα μείνουν εκεί να παίρνουν λεφτά από το Μαρινάκι και να μπορεί ακριβώς. Να τους κρατάει από τα χέρια. Όσο για τον συμπολίτη μας, καλά έκανε και πήγε. Καλά, εντάξει, αυτό δεν περίμενα κάτι Στη διαδρομή θα δούμε τι θα πάθουν, γιατί έχουν αυτή την εντύπωση, περιμένουμε εμείς να αποκλειστούν από το κύπελο, να προχωρήσουν για αυτοί και να τους το δώσει το κύπελο. Α, τι να δώσει, ο Ολυμπιακός. Ο Γαύρος να δώσει ούτε τον πυρετό του δεν δίνει αυτός. Τι λες τώρα. Αυτό περιμένουν, αλλά, ναι, περιμένουν, ναι, ναι, γιατί και αν ακούεις και τα ραδιόφωνα τους και τα λοιπά, okay. Όπως χθες ένας από το δικό σας το ραδιόφωνο, γύρισε και όταν ο κύριος Σαββίδης έκανε την ανακοίνωση, ο Μακεδόνια Παλάς,
τις μπογιές τις πήρε από τον πρόεδρο του Πάτζη Γιάννενα. Και τα καθόλου. Ευτυχώς ο Πανόπουλος δεν είχε ήδη γίνει. Καταλαβαίνεις τι θα γινότανε. Τι γίνεται. Τι σκέφτονται και τι λένε. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα που ξέρω. Και στα έργα αυτά και στη Σουρωτή και στο λιμάνι και παντού όπου εκεί στο παλιούρι εκεί και οπουδήποτε έχει. Δεν ρώτησε έχει. Ποτέ. Και έχει πολλούς, και έχει και πολλούς και αργιανούς μέσα που τον λατρεύουν το ξέρω, σαν το εργοδότη το ξέρω. Και έχω και προσωπικές μαρτυρίες. Δεν λέω έτσι πράγματα στον αέρα. Τα ξέρω Κώστα μου. Μέχρι ξέρω. Και το πιο απλό στο γάμο του που έκανε του γιού του. Έτσι, από σερβιτόρος, από σεκιουριτάς, από εταιρείες catering, από... Δηλαδή, δεν ρώτησε ποτέ. Είναι πασίγνωστα. Δεν λοιπόν, έχω... πήγε να φέρει εργάτες από το Ροστόφ, στήριξε λοιπόν. Εδώ την τοπική κοινωνία. Έτσι. Θα με βάλει στην κλήρωση για τα πουτσάκια. Βεβαίως, να, θα σε βάλω. Να πάρει ο εγγονούλης μου ένα ή εγγονές μου, θα δούμε. Λοιπόν, και κλείνοντας προς τον συνάδελφό σου στο ραδιόφωνο το οποίο εργάζεσαι. Συγκεκριμένα. Προσοχή, παλικάρι μου. Συγκεκριμένα, ήδη έχω πολλούς. Στο... Περιμένεις να πω, περιμένεις να πω ποιον. Ο κυτρινό, ονόματα δεν λέω. Ονόματα δεν λέω. Πρόσεξε τι θα ξαναπείς από εδώ και μπρος. Θα σε κάνω μήνυση, σέβομαι το σταθμό που εργάζεται ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσαταρός. Ναι. Τον εκτιμώ, τον αγαπώ. Αλλά θα σου αλλάξω πετρέλαιο παλιγέρι μου. Η γλώσσα σου και το στοματάκι σου προκαλείς βία. Οι ραδιοκροατές δεν θέλουν να προκαλούν βία. Θα προτιμούσα να τα έλεγες απευθείας αυτόν. Και όχι εγώ να με είμαι. Με κλείνει. Με το που ακούει τη φωνούλα μου με κλείνει. Όχι, δεν θα σε κλείσει κανένας. Καλά, άκου τι σου λέω. Κανένας. Θα σε πει και ο φίλος μου ο Παύλος. Και αυτόν τον κλείνει. Έλα, φιλάκια. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά. Σέβαλα ήδη, Ναι. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλό στο φιλάρετο! Έχω πει πολλές φορές, δεν μπορώ να ελέγχω τι λέει ο καθένας από τους υπόλοιπους στο σταθμό. Πρώτον, δεύτερον, είναι σημαντικό που εμάς το δίωρο δεν μας είπε ποτέ κανένας τι να πούμε. Τρίτον, το τι λέει ο καθένας, ωραίο θα είναι να πάρετε και να τα πείτε στον ίδιο. Και όχι να γίνεται αυτό τώρα, έτσι να. Το χαλασμένο τηλέφωνο. Το έχω πει πολλές φορές. Χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί σας. Σε αυτό που λέτε. Ή ότι συμφωνώ με αυτά που λέει ο Χ ή ο Ψ, έτσι. Έλα φιλαρετέ μου, σε ακούω. Απλά κάθε άνθρωπος στη διαδρομή του μπορεί να φαίνεται και να ξεκαθαρίζει και στο χρόνο πάντα το αποτέλεσμα βγαίνει. Μπορεί πρόσκαιρα να υπάρχει ένα αποτέλεσμα εντυπώσεων, στη διάρκεια όμως είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και λάθος κάνει ο κάθε άνθρωπος γιατί... Όλοι. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αν θέλουμε να δούμε ξεκάθαρα, ο Λάμπρου είναι αυτός που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν μοναδικό διεμβολιστή, όπως λέγανε. Δεν διαφωνώ. Και αφού ο στόχ λοιπόν, δεν του κάνει και τον έχει άμυνες. Στο περιθώριο τελείως το στόχ, που εκεί έχω κι εγώ μια απορία, τόσο χάλια είναι. Μα δεν έχει ο στόχ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, ενεργοποιείται. Εντάξει, τι να πω, μα πληρώνεται από την ομάδα, είναι εδώ αφού δεν μπόρεσε να τον πουλήσει, γιατί ήθελε να τον πουλήσει, δεν ήρθε πρόταση, λοιπόν. Αφού... Θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε μικρότερους αγώνες. Ξαναλέω φιλάρετε, ρωτάω γιατί μπορεί ο στόχ να είναι πραγματικά να σέρνει τον ποπό του, έτσι. Και να είναι χάλια. Κανείς, ναι. Έτσι, απορία, δεν λέω βάλτον, γιατί... Ρωτάω, πόσο χειρότερος μπορεί να είναι από αυτόν τον Μπίσεσβαρ που βλέπουμε, ας πούμε. Ναι, έτσι. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είτε Στόχ είτε Μπίσεσβαρ, θα μπορούσε να είναι τώρα την Κυριακή, που ναι. Είναι με την Ξάνθη. Που ένας είναι η θέση του αριστερό εξτρέμ, του Αλουνού δεν είναι, έτσι, ο Μπίσεσβαρ είναι δεκάρι. Ασχέτως που έπαιξε και αριστερά πολλές φορές. Καλά, λοιπόν, καλά. Πάντως γεγονός είναι ότι μέσα σε αυτή την ομάδα αλλάζει ταχύτητα, όταν υπάρχει Λιμιός και Λάμπρου η ομάδα. Και μάλιστα έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα επειδή έχουν ταχύτητα να καλύπτουν, γιατί είπες για τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλης χρειάζεται στο κάτω-κάτω γραφής βοήθεια. Με τον Μπίσεσβαρ δεν την έχει, πώς το κάνουν. Ναι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι
αυτό το πράγμα απογοητεύει ολόκληρη την ομάδα. Γιατί όταν 1, 2, 5, 10 τρέχει ο άλλος και περιμένει πάσα και δεν την έχει γιατί κάνει λάθος στην παλιά, μετά έχει πρόβλημα ολόκληρη η ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα μπορούν να φανούν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι βασικότατο είναι, έχει να κάνει με το χρόνο, με τη διάρκεια. Δηλαδή, αυτό σου το είπα και πριν από κάνα 2 μέρες. Έχουμε ένα βασικό ερωτηματικό. Ένας προπονητής τον πρώτο χρόνο δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί οι παίκτες είναι πιο παλιοί από αυτόν, η παρέα των παικτών κάνει περισσότερο κουμάντο από αυτόν, μετά το πάνω χέρι το παίρνει, γιατί μπορεί και έχει μάθει και τους παίκτες και το πρωτάθλημα και τα πάντα. Πώς μπορεί να κινηθεί μέσα σε μια ομάδα. Mm-hmm. Άρα, όταν αλλάζει κανείς, έχει πάντα το ξανά από την αρχή. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα αν θα δει ο Ολυμπιακός άλλαζε 2 και 3 προπονητές και είχε αυτά τα αποτελέσματα. Μια φορά κράτησε, τώρα δηλαδή, κράτησε τον προπονητή για δεύτερη χρονιά, τώρα αποδίδει ο προπονητής. Ναι, ναι. Λέω πολλές φορές. Χρειάζεται λοιπόν έχουμε ψυχραιμία, να δούμε καλύτερα πώς μπορούμε να έχουμε στο μέλλον το αποτέλεσμα, να δούμε πώς μπορούμε μέσα από αυτά τα σκληρά παιχνίδια που θα παιχτούν, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα ευρωπαϊκή. Είναι πιο σημαντικό για μας, γιατί πήραμε κάποιους τίτλους, θα πάρουμε κι άλλους είναι σίγουρο, χρειαζόμαστε όμως να φτιαχτεί μια ομάδα που να αντέχει και να έχει αποτελέσματα στην Ευρώπη. Σωστό. Άρα τώρα χρειαζόμαστε την ομάδα να στηθεί, να μπορέσει να γίνει δυνατή. Απλά οι όποιες αλλαγές, φιλάρετε μου, που καταλαβαίνεις και εσύ, θα γίνουν το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή ο κύκλος όποιων παικτών κλείνει το καλοκαίρι. Να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο αυτοί που θα έρθουν. Φυσικά. Αυτοί που έχουμε εμείς μέσα. Με αυτό λέω. Όταν λέω κλείνει ο κύκλος. Ναι, όταν λέω κλείνει ο κύκλος για κάποιους παίκτες, για κάποιους τελειώνει. Έτσι. Σίγουρα, γιατί έχουμε κάποιους, πρόβλημα. Εγώ, παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα μείνει ο Μαουρίσιο. Λέω ένας που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Δεν νομίζω πάνω ότι θα από μείνει. 5 εκατομμύρια μπορούν να απελευθερωθούν. Είναι σίγουρο. Ναι. Απλά χρειαζόμαστε αυτό που λες, κάποιοι κλείνουν το κύκλο τους. Γίνεται πάντα σε έναν οργανισμό. Ναι. Κάποιοι θα φύγουν, φυσικό κάποιοι θα έρθουν. Έτσι. Το ζήτημα είναι ο κορμός να παραμείνει και να μπορέσει να χτίσει πάνω. Παράδειγμα, όπως το Μίσιτς. Ο Μίσιτς θα είναι ένας από αυτούς πάνω στον οποίο θα χτίσεις. Τέτοιους. Έτσι, 26-27 χρονών, με τεράστια ποιότητα, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα. Τέτοιους. Λοιπόν. Επειδή λέει ότι η ομάδα μας είναι γερασμένη, δεν είναι καθόλου γερασμένη. Είναι νεανική ομάδα, έχουμε απλώς και κάποιους παίκτες μεγάλης. Φυσικά, είναι γέρος ο Γιαννούλης, είναι γέρος ο Πέλκας, είναι γέρος ο Λιμιός, είναι γέρος ο Αγκούστο, είναι γέρος ο Σβιντέρσκι, είναι γέρος ο Ακπομ. Δεν είναι, εμείς στεκόμαστε τώρα δηλαδή μόνο ας πούμε σε κάποιους που το ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλη κάποιος ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει, 28 χρονών ο μέσος όρος, το ξέρεις. Έτσι ο μέσος όρος μας είναι 28 χρονών. Και αυτό που χρειάζεται είναι αυτοί που είναι μεγάλοι σε ηλικία να τους διαχειριστούμε. Δεν είναι ντροπή να παίζουν μόνο ένα ημίχρονο, γιατί θα βοηθήσουν ακριβώς πάρα πολύ αν περισσότερο, το κάνουν αυτό. Ακριβώς. Έγινε. Και δεν μπορούν, σώνει και καλά, να πρέπει να είναι από την αρχή. Δεν πώς γίνεται. Το κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται. Χρόνος περνάει. Εμένα θα με ενδιέφερε το Πέλκα, που πραγματικά το παιδί τρέχει και βοηθάει όσο μπορεί, να τον βάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί? Για να του φύγει αυτό το άγχος και η πίεση που έχει μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή βοηθάς τους παίκτες να μπορέσουν να αποδώσουν. Όχι να τους κάνεις να μην μπορούν να ξέρουν. Δηλαδή, τι να κάνουν όλα την μπάλα. Είναι θέμα μεταχείρισης, Κωνσταντίνε. Ναι. Το ζήτημα μας είναι να μπορεί ο άλλος να έχει καθαρό μυαλό. Λοιπόν, αυτή την πίεση που έχει χρειάζεται χρόνο. Αλλιώς δεν μπορεί να αποδώσει κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, μην κάλετε άλλο. Οι 4 γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράκληση. Καλημέρα. Καθυστερήσαμε παραπάνω με το φιλάρετο. Εγώ φταίω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλό το παιδί. Έλα, Θοδωρή μου. Έλα. Απολογούμε σε αυτούς τους 4 γιατί περιμένουν ώρα.
Εγώ φταίω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα είμαι όσο πιο σύντομα μπορώ. Ναι. Χθες έγινε το ΔΣ της Λίγκα και απορρίφθηκε. Έφαγε τα μούτρα του Ολυμπιακού. Έφαγε τα μούτρα του Ολυμπιακού. Το λέμε έτσι απλά λαϊκά. Έτσι, και επειδή έγραψα κάτι, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Να είμαι λίγο σαφής. Απορρίφθηκε η. Μάλλον δέχτηκε το ΔΣ της Λίγκα την προσφυγή του ΠΑΟΚ στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Βάσει του ΚΑΠ αυτό απαγορεύεται. Αλλά δεν διευκρινίζει ο ΚΑΠ, τα έχουμε διαβάσει όλα. Έχουμε γίνει νομική. Όλα νομική. Δεν είναι απόφαση. Είναι από την ΕΕΑ, είναι μια γνωμοδότηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά. Τα έχουμε πει. Γίναμε. Όπως λες, μπήκαμε και ψάρουμε τα Δευτέρια τώρα να βρούμε κανονισμούς και ρυθμίσεις και τροπολογίες. Ο ΚΑΠ δεν διευκρινίζει ότι εφόσον η ΕΕΑ ανήκει στο κράτος, πρέπει να πας στα πολιτικά δικαστήρια. Πού θα πας, στη Χάγη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δεν το διευκρινίζει. Το έχει πει ο Μπαλτάκος, ότι αν ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, στην ουσία καταρρύπτεται όλη η κατηγορία του Ολυμπιακού. Το είπε ο Μπαλτάκος αυτό το πράγμα. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι. Το έχει πει, το έχω ακούσει αυτό στο μάτι. Τώρα, για τον Πάπη το Λαζαρίδη, respect. Τίποτα, είναι φοβερό αυτό που έγραψε. Όλοι μας εξετάζουν. Ακριβώς. Ένα. Και ένα τελευταίο. Μην νομίσει κανένας ότι έχει λήξει το θέμα. Όλο αυτό που γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, εδώ ρε Κωστή πήγανε και κατηγορήσανε, βάλαν τιμωρία την ΚΑΠΑ 19. Βάσει του νούμερου 15 του ΚΑΠ. Τώρα πήραν τον ΚΑΠ, τον έχουν κολλήσει στον τοίχο και τον έχουν κάνει Ευαγγέλιο. Τον ΚΑΠ, που δεν ξέρουν τι λέει. Τον ΚΑΠ. Δεν διαβάζουν τα άρθρα τους, δεν ξέρουν τι λέει. Πετάνε ένα άρθρο. Κανονισμός αγώνων Πειραιά. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Γεια σου, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ στεναχωρήθηκα. Γεια. Το λέω για εσάς, μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, γιατί ήρθαν, λοιπόν, ήρθαν για μηνύματα. Έφυγε ο σπουδαίος, ο τελευταίος νομίζω, από αυτή την τεράστια φουρνιά, από αυτή την τεράστια γενιά ηθοποιών με την οποία μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά βλέποντας τις ελληνικές ταινίες μιας πολύ αθώας, μιας πολύ ωραίας εποχής. Πάμε στις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Μαμά. Καλώς τον. Η Κική λέει θέλει. Μου γκρινιάζει. Φοβερός εκεί. Μου τα φιστίκια. Φοβερός. Μου. Εκεί παίζει το Σαλονικιό. Εκεί παίζει τον Κωνσταντινοπολίτη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που είναι ελαφρύ. Με μεγάλη αγάπη για την πόλη μας. Ναι. Ο Γιώργος είχε δίκιο. Κάποιοι υποκινούν τη βία. Και σωστά Γιώργο Πράτης, αφού δεν ανοίγουν τα μικρόφωνά τους γιατί είναι τόσο μικρούλιδες. Εμείς από εδώ θα το λέμε. Και ο Κωστής θα προσπαθεί να μας βάλει. Και αδιαφορείτε για μένα, έτσι. Σε έχουμε γραμμένο κανονικά, φίλε. Στα υψηλότερα σημεία του μετόπου μας. Αυτό να. Να, οι φίλοι μου. Οι αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι, οι πιστοί ακροατές. Λοιπόν, όσο για το. Κάτσε, Μενιό. Για την ομάδα του Χαριλάου. Να διευκρινίσω κάτι. Έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτά που λένε, έτσι, οι υπόλοιποι. Έτσι, δεν το ξέρω. Α, εγώ. Νομίζω, παιδιά, δεν χρειάζεται να το λέμε έτσι και πολλές φορές. Ακούτε οι υπόλοιποι, ρε. Μα, οι υπόλοιποι, και πολλές φορές, εκτός ραδιοφώνου έχουμε μάκες. Όπως διαφωνούμε έξω, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι παίζουμε μπουνιές. Έτσι. Το πίσω το καταλαβαίνετε αυτό. Το ευτύχημα. Το ευτύχημα, μένει μου, είναι ένα το ευτύχημα. Ότι μπορούμε εμείς. Στο δίωρό μας να λέμε ό,τι απολύτως θέλουμε. Έτσι, πρώτον και δεύτερον, ότι είναι ένα ραδιόφωνο που δεν υπέφτει μία γραμμή, που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ασχέτως αν διαφωνούμε. Αυτό είναι υγεία για ένα ραδιόφωνο. Να μπορούν να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Θα με κάνεις να ξεχάσω τι θέλω να πω. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Αυτή είναι η μέθοδός μου. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έλα. Όσο για την ομάδα του Χαριλάου. Ρε εσείς, πήραμε ένα ντάμπλ και το κύπελο. Με την παρουσία της Χαριλάου ρε δίπλα μας. Σκεφτείτε να μην ήτανε, να μην συμμετείχε. Δεν θα είχε αξία. Επί γιατί όσα εκεί χρόνια, τέσσερα χρόνια β' και γ'. Και εκεί έχει παρουσιάκια, φυσικά, ναι. Τέσσερα χρόνια ήταν στη β' και στη γ' εθνική και κατάκτησε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Όταν ήρθε στην κατηγορία μας, εκείνο τον καιρό την έλεγαν Super Λίγδα. Αλλά ήθελα να έρθουν εδώ που είμαστε, γιατί εδώ είναι η αξία. Τότε καταφέραμε και πήραμε τα πάντα.
Πολύ ενέργεια πάντα ξοδεύεις χωρίς λόγο. Λοιπόν, λέω φίλο μου. Όχι, καλά, εγώ δικαιολογώ. Ξέρεις πως σου αγαπάω. Δικαιολογώ και λέω μην ασχολούμαστε. Μην ασχολείσαι όμως. Ναι, αλλά ασχολείσαι. Και να κλείσω με αυτό. Μην ασχολούμαστε, αλλά ασχολείσαι. Και να κλείσω λίγο με αυτό το θέμα. Ναι. Πολλοί κάνουμε πολύ αυστηρή κριτική αυτό το διάστημα και είναι λάθος, θα επιμείνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στον προπονητή να τα βάζουμε με τους παίχτες μας, με τον προπονητή μας. Ναι. Άσε με λίγο να το ολοκληρώσω. Ναι, ρωτάω σε αυτό που είπες. Αυστηρή κριτική λέω στον προπονητή ή στους παίχτες ή σε όλους. Στους πάντες. Στους πάντες, ναι. Και μέχρι εγώ ναι. την ονομάζω υβριστική, ανώφελη και καταστρεπτική. Μια όχι, και έχω ήρθει. Όχι υβριστική. Όχι υβριστική. Καταστρεπτική, φίλε μου. Από κάποιους μπορεί, ναι. Αλλά εδώ στην εκπομπή μας δεν είχαμε. Ακόμη και από μένα. Δεν είχαμε τέτοια. Άκουσε με λίγο. Από σένα μπορεί. Εάν κάνω κριτική αυτή τη στιγμή και βρίσω τον Μπίσεσβαρτ, τον προπονητή μου, είναι καταστρεπτική αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το λέω. Μένιο, όταν τελειώσω το πρωτάθλημα. Μπερδεύεις κάτι. Άλλο κάνω κριτική, άλλο βρίζω. Γιατί δεν με αφήνεις να το πω λίγο. Λέω, άλλο δεν βρίζω, έχω, δεν... άλλο κάνω κριτική. Μένιο μου, είναι δύο διαφορετικά είναι πράγματα. Είναι το ίδιο πράγμα, αγγίζει τα όρια. Όχι, Μένιο μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αδερφέ μου. Το βρίζω τον παίκτη μου και του κάνω κριτική μου, αυτή είναι, ρε φίλε, άντε να το ξαναπώ ποιος είναι ο Μένιος. Μέχρι τα 56 μου χρόνια ήμουν μέσα στα γήπεδα. Μην μου μιλάτε εμένα για συμπεριφορές. Μένιο μου, δεν αμφισβητούμε αυτό. Σου λέω όμως, άλλο βρίζω τον Μπίσεσβαρ, άλλο κάνω κριτική. Έχει είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αδερφέ μου. Άφησε με λίγο σε παρακαλώ. Μην τα μπερδεύεις. Διαφωνείς αυτό που λέω. Την άποψή ναι, μου. Να την πεις βεβαίως. Απλά διαφωνείς λοιπόν, αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι βρίζω. Εσύ. Ναι. Εσύ και όχι εσένα, δεν εννοώ εσένα. Που είσαι στο κάγκελο κρεμασμένος. Και ήρεμα και απλά. Φωνάζεις, πού σου ρε δεν ντρέπεσαι, άντε ρε πέτα τη φανέλα και δεν ξέρω τι. Εκείνη τη στιγμή αυτό τον δεν είναι κάνεις κριτική. Χράκος. Ναι, αυτό δεν είναι κριτική, ναι. Είναι, δεν ξέρω εγώ, γιατί όλοι μας λέμε... Είναι ισοπαίδωση, είναι λιδωρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούω προπονητή του Λουτσέσκου που κατέκτησε στα πάντα. Με ποιο κατέκτησε, με ποια επιτέμματα. Με τα γκολ του σούπερ μας Βιερίνια με τη φοβερή αυτοπεποίθηση. Ένα γκολ από τα 39 μέτρα. Ένα άλλο γκολ από τα 37,5 μέτρα. Ένα άλλο γκολ, τρία είναι χαρακτηριστικά τα γκολ που ήμασταν πατωμένοι και δεν πηγαίναμε πουθενά και ξαφνικά ήρθε αυτό το παλικάρι της αυτοπεποίθησης και σε όλο το φυσικά ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που η βριστέ του ΠΑΟΚ αποκαλούσαν χαμηλοκόλλη όταν ήρθε πριν από δύο χρόνια. Βεβαίως, ποιο είναι αυτό το χαμηλοκόλλη. Ναι, με την κοιλιά φυσικά, και αυτά, δεν έχει τέλειωμα αυτή η συζήτηση, φίλε. Δηλαδή, ανθρώπους που βρίζουν τον ΠΑΟΚ, παίρνει ο ΠΑΟΞης αποδεδειγμένα και χαριγεντίζεται μαζί του, ρε. Είναι δυνατόν να είσαστε τόσο αφελείς και επειδή θα παραφερθώ την αγάπη μου σε όλους. Ναι, λες και δεν το έκανα. Μασάτε, έχω περιέργεια να δω. Φιλιά! Έχω περιέργεια να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Άλλο βρίζω, άλλο κάνω κριτική. Παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε τώρα. Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε. Καλώς τον. Τι προσπαθεί να κάνει ο Μαρινάκης τον τελευταίο καιρό. Για πες. Προσπαθεί Κωστή, αφού πήρε την Νόβα και απλά μένουν τα πολύ τυπικά, έτσι, να προσπαθήσει να πάρει και τις ομάδες που παίζουν στην ΕΡΤ τα δικαιώματα και να τα έχει στο άλλο κανάλι που πήρε. Τα δύο κανάλια που έχει, που του δώσανε, έτσι, κοστίζουν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ που θα τα πληρώσουμε εμείς. Γιατί απλά τα χαρίσανε. Γιατί όταν ήρθαν ξένες εταιρείες, αγγλικές εταιρείες ας πούμε, για να πάρουν την Νόβα με καλύτερες προτάσεις. Ναι, 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 αρνήθηκαν τις προτάσεις αυτές οι τράπεζες. Δεν διδάχτηκαν. Ναι, 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 ναι. Και τώρα εντάξει, θα δείξει, τώρα πιθανό να δείξει στο Μέγκα, με το σκόπι το Ξάθι ΠΑΟΚ, έτσι. Πιθανό να το δείξει. Άκουμε λίγο, ναι, ναι. Είναι ναι, σοβαρό αυτό, δηλαδή. Προσπαθεί να πάρει τα δικαιώματα και από τις άλλες, από την ΕΡΤ δηλαδή, αυτά που έχει η ΕΡΤ, που θα τα δώσει ο κουμπάρος, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έλα. Οπ, έπεσε. Ξαναπάρε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα και sorry που περίμενες. Δεν έριξα εγώ τον... Όχι, όχι, έπεσε η γραμμή. Θα ξαναπάρετε. Τσουκνίδα, πάρε μετά το διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Ναι. Μπορώ να απαντήσω στο Γιώργο. Βεβαίως μπορείς. Αλίμονο. Εσύ πάνε μια βόλτα και έλα, γιατί μπορεί να μην σ' αρέσουν. Καλά, τι να κάνουμε. Άμα δεν μ' αρέσει. Εδώ αυτή τη στιγμή. Καλά. Λοιπόν, Γιώργο μου, φίλε μου, όταν βάζεις κανάλια και ακούς, δεν φταίει κανένας. Εσύ φταίς. Εγώ όλη μέρα γυρνάω με το αυτοκίνητο 10-12 ώρες την ημέρα. Τα έχουμε πει αυτά.
Ακούω Τσατσαρό το πρωί, μπορεί να ακούσει και κάτι ακόμα μετά το μεσημέρι, πάλι Τσατσαρό αλλά και άλλους. Αυτούς, όχι παραπάνω, αλλά ενδιάμεσα έχει και τραγούδια. Άκη μου, άλλοι δεν ακούνε εμάς, δεν γουστάρουν εμάς. Έτσι, αυτό και είναι, καλά κάνουν. Αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ ωραίο λοιπόν, να μπορείς να επιλέξεις. Λοιπόν, έτσι. Θα σας πω τι λένε, γιατί έχω πάρα πολλούς που μιλάω κάθε μέρα, τη γνώμη τους. Αντιπάλους, έτσι, όχι δικούς μας. Ήμασταν τόσα χρόνια στην αφάνεια. Δεν είχαν δουλειά οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι της γείτονας ομάδος. Εντάξει. Και τώρα πιαστήκανε, ο πνιγμένος λέει, από τα μαλλιά πιαν. Λοιπόν, τι το παράξενο βλέπετε. Να έχουν δουλίτσα και τα παιδιά αυτά, να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, γιατί πρώτη δεν θα είναι ποτέ, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε προς την Ελλάδα. Έτσι. Τα παιδιά πρέπει να έχουν δουλίτσα. Κάτι πρέπει να πούνε για να βγάζουν το μεροκάματάκι τους. Αυτό είναι. Γι' αυτό σου είπα κάνει καμιά βουλτίτσα. Λοιπόν, και τώρα... Διάλειμμα πάω. Ναι. Και τελειώνουμε. Το φιλάρετο που λέτε ότι ο Μάρτης είναι ο καλύτερος. Δεν υπάρχει Μάρτης καλύτερος. Ο καλύτερος προπονητής είναι ο Μαρινάκης. Αν ο Μαρινάκης δεν έμπαινε στα ποδητήρια. Δεν το είπα εγώ αυτό. Έτσι. Αυτά. Ναι, δεν το είπα εγώ αυτό. Ότι ο Μάρτης. Όχι, δεν το είπε με το φιλάρετο που το είπε. Α, ναι, ναι. Το φιλάρετο. Απλά προχθές το είχε διαβάσει καλύτερα από το δικό μας το μάτς. Τι να πούμε. Όχι, δεν το διάβασε καθόλου. Έπαθε πέρσι. Δεν ήρθε το διάβασε πέρσι, καθόλου το παιχνίδι. Ήρθε πέρσι ανοιχτός. Ήρθε ανοιχτός πέρσι. Την πλέρωσε. Έπρεπε να φάει ένα τάλιρο. Και φέτος ήρθε πιο διαβασμένο αυτό. Με φόβο ήρθε και ήρθε να πάρει το χ. Μαγκωμένο για το χ. Και του έτυχε το διπλό. Λοιπόν, εμείς. Γιατί να κάνουμε το χατήρι αυτόν τον Κωστή που θέλουν να κάνουν να μαλώνουμε μεταξύ μας εδώ πέρα και το καταφέρανε και χαίρονται κιόλας. Εγώ εκεί έχω ένσταση. Γιατί, σου είπα, το παιχνίδι μπορούμε να το γυρίσουμε και χθες το είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το γυρίσουμε και θα μπει κανένα τρελός. Αυτό λέμε, αυτό λέω κι εγώ. Στο χέρι μας είναι. Τώρα μπροστά είναι. Μπροστά. Έγινε. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ Άκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θερμή παράκληση. Να πάμε σε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε και αμέσως μετά θα πάρουμε τις γραμμές. Το ξαναλέω για εσάς που γιατί τώρα με ρωτάει και ο Παναγιώτης. Έφυγε ο μεγάλος Κώστας Βουτσάς που έχει πει μια ατάκα που είναι πολύ ενδεικτική. Να βάζεις λέει ζωή στα χρόνια σου και όχι χρόνια στη ζωή σου. Πολύ σημαντικό. Πάω σε διάλειμμα. Θυμίζω ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που κληρώνει εκπληκτικά πράγματα και εδώ αλλά και στο μαγαζί. Δώσαμε φοβερά δώρα. Θυμίζω Αιγαίων, πεντανόστιμα, εκλεκτά πράγματα που βγάζει η ελληνική θάλασσα. Πεντανόστιμα εδέσματα και στα δύο καταστήματα, και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Φυσικά Νικολαίδης Αρτοζαχροπλαστία με τουρτάρες, με ψωμάρες, με υπέροχα γλυκά πεντανόστιμα. Και Τσαντεκίδης Cars με ταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, στον δρόμο ανεβαίνοντας για το Ρεόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω, κληρώνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον ημιτελικό κυπέλλου την Τετάρτη και 5 μπλουζάκια Νέα Υόρκη παιδικά. 2 με 12 ετών θα πάτε να τα πάρετε από το Ρετούσι οι κερδισμένοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη! Να το ξέρετε! Να το ξέρετε. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Ζουμουσού λέμε. Έχουμε ένα θέμα με το zoomusou.gr. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Γι' αυτό και έχουμε ζητήματα. Θα σας τα πω όταν είναι ο καιρός. Αλλάξουμε, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Να θυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε 5 υπέροχα μπλουζάκια ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη, παιδικά μπλουζάκια, παιδικά της ΕΡΤ και ευχαριστούμε τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, 2 έως 12 ετών και 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Τετάρτης Κυπέλου με τον Γαύρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε μαζί σας και θα πω μετά χορηγούς γιατί περιμένετε ήδη αρκετή ώρα στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλώς τον, έλα αγόρι μου, έπεσε πριν, έλα. Έπεσε. Έλεγα λοιπόν πριν ότι είναι δύο κανάλια που έχει πλέον, έτσι, που χρωστάνε πάνω από 700 εκατομμύρια. Ναι. Φυσικά θα τα πληρώσουμε εμείς. Φυσικά. Μέγα και Νόβα. Οι ομάδες που θα πάνε και από την ΕΡΤ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, ποια θα κάτσει να χάσει απέναντι στο μεγάλο αφεντικό. Ποια θα χάσει. Ακριβώς. Να χάσει μετά το. Εδώ το δεν χρήμα. Υπάρχει πολυιδιοκτησία, δεν υπάρχει επιρροή. Εδώ δεν. Όχι, είναι κατή, τρίτη απόγευμα. Αυτό είναι όχι. Ναι. Μια ηλιόλουστη. Αυτό είναι κανονικότητα. Όλα εντάξει, έτσι. Αυτό ναι. Είναι η κανονικότητα.
Τα άλλα είναι δικαστήρια, όχι πάει στο ένα και πάει στο άλλο. Είναι η κανονικότητα σε αυτά φυσικά. Γίνονται γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει η κυβέρνηση. Εντάξει, τα 700 εκατομμύρια και αυτά είναι λίγα που λέμε. Είναι και άλλα πολλά που γίνονται. Ναι. Τέλος πάντων. Βεβαίως. Εννοείται. Η απάντηση σε όλους μας είναι το PAOK TV. Γιγαντώστε αυτό το κανάλι. Στηρίξτε το. Πάτε στο γήπεδο. Και εγώ πήγα προχθές. Αγόρασα όμως. Έστω και ειδάνε δεν το είδα. Φυσικά. Φυσικά. Θα πω και κάτι. Φυσικά. Είναι ο τρόπος μας να απαντήσουμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Σε όλα αυτά που έχουν κάνει γύρω-γύρω. Είναι ένας καφές. Ένας καφές είναι. Πρόβλημα, ναι. Στο εξωτερικό. Εντάξει, και εκεί όσο γίνεται. Ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ήμουν και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα και γνώρισα τον Κώστα τον Μουτσά. Μιλήσαμε για λίγα λεπτά. Μου είπε κάποια πραγματάκια. Καλά ταξίδι Κώστα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από όλες αυτές τις ατάκες. Πολλά, πολλά, πολλά. Έγινε. Τεράστιος. Έγινε Τσουχνίδα. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Έλα. Εγώ θέλω το 13, το 13. Θέλεις το 13. Αν το πετύχουμε. Ναι, 13 στο 13. Το όνομά σου, το όνομά σου. Γιάννης. Γιάννη, ο Γιάννης από την Αθήνα, έτσι. Καλά, όχι, λάθος, μοιάζει φωνή σου. Από την Ηλιούπολη. Εντάξει, εντάξει. Γιάννη, πίστεψέ με, το θέλουμε όλοι μας. Το θέμα, είναι, το θέμα είναι να είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε, όχι, έτσι, όχι καζουχαρούμενα, ναι. Όχι υπνοτισμένα, συνειδητά, όχι. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή και όλοι που λέμε ότι πρέπει να είμαστε δίπλα τώρα, δεν σημαίνει ότι λέμε ότι είναι όλα τέλεια, ρόση νεφάκια στον ουρανό, ότι τέλεια που παίζει η ομάδα και είναι όλα όμορφα καμωμένα, τέλειος ο προπονητής, φορμαρισμένοι οι παίχτες. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, έτσι, είναι συνειδητή η στάση μας, έτσι. Μα εννοείται ότι δεν μπορεί να είμαστε, πώς το λένε, απέναντι. Μα έχουμε τόσους απέναντι, Γιάννη. Είναι τόσοι απέναντι, ναι. Που εμείς που είμαστε από εδώ πλευρά, θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Με την κριτική μας, με τις αντιρρήσεις μας, με την οργή μας πολλές φορές και τη στεναχώρια. Όλα αυτά είναι θεμητά και πολύ εύλογα, έτσι. Είναι πολύ εύλογα. Αλλά όχι εγκατάλειψη, λιδωρία, αποκαθήλωση, εξευτελισμός. Δεν γίνεται, παιδιά. Όχι, καταλαβαίνετε, όχι, όχι. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Και όλοι είναι παίχτες, όλοι είναι παίχτες της ομάδος. Είτε καλοί είτε κακοί. Ας κρίνουν οι υπεύθυνοι ποιοι πρέπει να μείνουν, ποιοι πρέπει να φύγουν, ναι. Τι ανανεώσεις πρέπει να γίνουν. Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι, ναι. Για να μπορέσουν, ναι, για το καλοκαίρι μιλάμε, εννοείται. Ναι, ναι, και ναι. Τώρα δεν είναι, παιδιά, ούτε για πλάκα. Δηλαδή κανένας. Αυτά που ακούω, Παμπλο, έλα, στείλ τον χθες. Και τέτοια θα είναι... Αυτές είναι κινήσεις πανικού. Ξέρουμε ο Παύλος. Ναι, δείχνουν... Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά και, τι, εντάξει, τι μπορούμε. Ο Παύλος μπορεί παίχτης, μπορεί στην ΚΑΠΑ 19. Και αυτό να έτσι θα το κάνουμε. Μη στεναχωριέσαι. Έτσι θα τον φέρουμε και αυτό να. Στις πρώτες δύο στραβές θα είμαστε πάλι. Κριτική. Ακριβώς. Και τι κάνει και δεν κάνει και δεν έβαλε εκείνον και δεν έβαλε τον άλλον. Εντάξει. Θα έχουμε βαρεθεί, τα λέμε και οι ίδιοι μας, εντάξει, είναι η αγανάκτηση, το καταλαβαίνουμε. Όλα, όλα, είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά πρέπει κάπου, εντάξει, τώρα αν θέλουν έχτες μέσα κάποιοι, δεν γουστάρουν, δεν θέλουν τον προπονητή, δεν θέλουν τον έτσι, άμα μπαίνουν σε αυτές τις λογικές... Να σου πω κάτι, Γιάννη. Άμα μπαίνουν σε αυτές τις λογικές... Να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω κάτι. Έστω, ας πούμε, θυμάσαι, πόσο πρέπει να είμαστε κοντά στις ηλικίες. Πότε είσαι γεννημένος? Σου κοντά έχεις 70. Είμαι μικρός. Ωραία. Λέγαμε, ρε παιδί μου, στα προβλήματα στην γεωμετρία ή στην άλγευρα, έλεγε έστω ότι υποτείνουσα τέμνη την τάδε πλευρά και τα λεπτό. Θυμάσαι αυτό το έστω που ξεκινούσαν τα. Ναι. Λοιπόν, λέω τώρα. Έστω ότι κάποιοι παίκτες δεν γουστάρουν τον προπονητή. Υπόθεση κάνουμε, ναι. Υποθετικός λόγος, ναι. Του μη πραγματικού, λέω εγώ, τριτοδεσμήτης. Ναι. Λοιπόν, έλα, δεν γουστάρεις τον προπονητή. Αυτόν τον άνθρωπο που είναι στο τιμόνι, τον πρόεδρο που σας έχει κάνει. Όλα αυτά τα χρόνια πλούσιους, που σας έχει τακτοποιημένους, τα πριμ σας, τις βίλες σας, τα εισιτήριά σας, τα σχολεία σας, τα ενίκια, τα αυτά, τα πάντα που είναι εκεί σαν πατέρας από πάνω.
Δεν τον σκέφτεσαι εσύ που μπορεί να μην γουστάρει τον προπονητή? Παίξε για αυτόν! Παίξε για τον Ιβάν! Παίξε για αυτόν τον άνθρωπο που έχει φάει τόσο πόλεμο! Που είναι απ' έξω και έρχεται και σε αγκαλιάζει! Αν δεν γουστάρει. Λέω, αν δεν γουστάρει τον προπονητή! Δεν αρκεί αυτό! Εσύ αν ήσουν απέκτη, Γιάννη, δεν θα σου αρκούν να πει: εντάξει, δεν τον γουστάρω αυτόν, αλλά εγώ θα παίξω για τον πρόεδρο, ρε! Έτσι δεν είναι! Ή για το λαό, ή για την ιστορία μου, ναι! Ένα για 500 ευρώ και καθόμαστε κάνουμε 1,200. Και δουλεύουμε από το πρωί το βράδυ. Εντάξει. Κατάλαβες. Πάλι έχουμε και λέμε πάλι ευχαριστούμε και όχι τώρα έτσι. Εντάξει. Παίξε για αυτόν. Παίξε, το... για τον, παίξε για τον πρόεδρο. Παίξε για τον λαό. Παίξε για την ιστορία σου. Μπορεί να μην υπάρχει επαφή με τον προπονητή. Να είναι κρύος, ξέρω εγώ. Να μην έχουν βρει ρε παιδί μου χημεία. Μπορεί. Λέω τώρα υποθέσεις. Ναι. Δεν είμαι εκεί μέσα για να λέω. Άμα ξέρω κάτι, το λέω. Κανείς δεν ξέρω. Εννοείται. Λοιπόν, αλλά ένα πράγμα που είπα χθες. Δεν είδα έναν φέτος. Έναν. Να πάει και να τον στον πανηγυρισμό να τον αγκαλιάσει, να το αφιερώσει ένα γκολ. Μου δείχνει όχι, πράγματα αυτό, καταλαβες. Έχει κάποιο θέμα. Βρες μια επαφή, μην είσαι... Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Τώρα και αυτός μπορεί να φταίει, να είναι το στυλάκι του αυτό και... Δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορεί, το λέω, σε όλους, δεν το λέω σε όλους και σε εκπομπές και εκτός αέρα. Δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι παίκτες ή μόνο οι προπονητές ή μόνο ο σχεδιασμός ο μεταγραφικός. Μόνο δεν είναι, παιδιά, δεν να σου πω ποιος δεν φταίει. Ο κόσμος, φίλε, που ήταν συγκλονιστικός προχθές. Που ήρθαν και τον προκάλεσαν, του κόβαν τις κλειδαριές μέσα στο σπίτι, που οι παππούδες μας έχτισαν με μόχθο και υδρότα, κουβαλώντας τα νταμάρια στην πλάτη τους, στις λάσπες, και ήρθε ο άλλος και σούκοψε. Είδατε αυτή την ενέργεια, ήταν τόσο βίαιο σαν εικόνα αυτό, και όμως ο κόσμος ήταν φίλοι υποδειγματικός. Κι όμως. Αυτό. Έγινε, ρε Γιάννη. Α, να σε βάλω για εισιτήριο. Ή για τις μπλούζες. Σας βάζω για όλα τώρα, σας βάζω, έτσι. Για όλα, για όλα. Έγινε, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Πότε είσαι γεννηθής, τελικά δεν μου είπες. Μεγαλύτερος είσαι. 65. Έλα. Το 65. 65. Εντάξει, κοντά είμαστε. Κοντά. Έγινε. Φιλιά. Μου λέει ένας, λέει, τα μαλλιά σου δεν θα τα βάψεις. Γιατί να τα βάψω, ρε παιδιά, τα μαλλιά μου, μην γκριζάρανε. Ο κάθε περίεργο. Εντάξει, και αυτός που τα βάφει προφανώς θέλει να νιώσει κάτι, ρε παιδί μου. Νιώθει διαφορετικά με βαμμένο το μαλλί. Εγώ δεν θα τα βάψω. Κάθε τρίχα άσπρη στα μαλλιά μας σημαίνει κάτι που έχουμε περάσει. Στη δουλειά μας, στη ζωή μας, τα προσωπικά μας, θέματα υγείας, τα παιδιά μας, τα όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι. Ο τάδε λέει που ξέρεις, το ξέρω. Τα βαψτεία, τι να κάνουμε. Οκ. Okay. Εγώ του το είπα και κατηδίαν. Έλα, ειδικά αυτό το κομμωδινή είναι απαράδεκτο. Ναι, γεια σας! Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή! Έλα, καλώς το παιδί, καλώς τον! Σε ακούμε! Καλημέρα, τι κάνεις! Σε ακούμε, έλα, αδερφέ μου, έλα! Είσαι ο... Ο Clark Kent! Έλα, ρε Clark Kent, ρε! Έλα, ρε γαμώτο! Δεν σε κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα! Έχω κάψει κι εγώ λιχνίες, φίλε, αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνεις! Για πες, αγόρι μου! Λοιπόν, κάνω μια σαν παραβολή, ας το πούμε, θα πω έτσι κάτι. Mm. Ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σαν μια μηχανή μέσα σε ένα αυτοκίνητο, η οποία αυτή η μηχανή έχει διανύσει κάποια χιλιόμετρα αρκετά. Με έναν οδηγό, αρχικά. Ναι. Έτσι. Το Λουτσέσκου. Τον είχε για δύο χρόνια, είχε το αυτοκίνητάκι, το ήξερε τα κουσούρια του. Βέβαια, τα πάντα. Ήξερε πώς θα το χειριστεί. Όχι, πρώτη στιγμή, μέχρι... ναι, όχι από την πρώτη στιγμή. Όχι από την πρώτη στιγμή. Όχι από την πρώτη στιγμή. Όχι πρώτη φορά. Δεν τα ξέρεις όλα. Βεβαίως. Σιγά σιγά το μαθαίνεις. Μετά όμως άλλαξε ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Βία! Και έκτακτα. Βία. Και ξαφνικά, ναι. Όχι προετοιμασμένη. Οπότε ναι, ξαφνικά ναι. Και αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο αυτοκίνητο και να δει τι μπορεί να κάνει. Βέβαια το πάει στο μηχανικό, πάω και του λέει κοίταξε να δεις πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και λέει κοίταξε να δεις, περίμενε γιατί δεν μπορούμε FFP. Θα το κάνουμε το καλοκαίρι. Πολύ ωραία παραγωγή. Λίγη υπομονή μέχρι όπου φτάσουμε με αυτό το αυτοκίνητο, με αυτά που έχουμε. Εγώ αυτό έχω να πω, δηλαδή ότι ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Εντάξει, είναι και οι παίκτες λίγο σκασμένοι, το καταλαβαίνω, αν πεις ότι είχαν ευρωπαϊκά, όχι. Αλλά εντάξει, όταν ο άλλος παίζει 3-4 χρόνια συνεχόμενα σε μια ομάδα, εδώ ο άλλος κάνει σε μια δουλειά 5 χρόνια και λέει, αμά βαρέθηκα. Να πω κάτι, όχι... να βάλω μια πινελιά, ναι, δική μου επιτρέπει στην παραβολή σου, στην παρομοίωσή σου. Το αυτοκίνητο. Ναι. Πηγαίνει στα κόκκινα και μας είχαν αναγκάσει όλα αυτά τα χρόνια τι? Να είμαστε με το γκάζι πατημένο μέχρι το πάτωμα. Μέχρι το πάτωμα, γιατί άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Στο ρελαντί να χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε μια φυσιολογική
φυσιολογική πορεία όπως κάθε ομάδα στον κόσμο, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να έχει σανιδωθεί το γκάζι για πολλά χρόνια. Άρα αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί θέματα. Κάποια στιγμή μπορεί η μηχανή να ανάψει κάποια φλάντζα, κάποια λιχνία, κάτι να καεί. Έτσι, ήταν, είναι και μια δικαιολογία αυτή για τους παίκτες που μπορεί να έχουν αδειάσει. Λέω, ψάχνουμε ελαφρυντικά πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είχα να πω, Κωστή. Αυτό... Θα με βάλεις στη συγκλήρωση. Να σε βάλω, βεβαίως. 161 Κωνσταντίνος. Έγινε, Κώστα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Σας βάζω, παιδιά, δεν τις διαχωρίζω τώρα τις κληρώσεις. Και για τα 3 εισιτήρια, αλλά και για τα μπλουζάκια Νέας Υόρκης, για τα παιδικά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο παιδί. Μην παίρνετε άλλο αυτές οι 4 γραμμές για να πάω στο διάλειμμά μου όσο πιο συνετά μπορώ. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου. Καλημέρα, ο Ζώης είμαι. Έλα, καλώς τον. Έλα, Ζώη. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, ναι. Έχω ένα παράπονο καταρχάς. Από μένα? Από σένα. Να το εκφράσεις. Με παρησία λοιπόν, και χωρίς κανένα θέμα. Πες το. Έτσι. Έχω στείλει πόσες φορές μήνυμα και πάντα μου αλλάζεις το όνομα. Από αντρικό μου το κάνεις γυναικείο. Το αντρικό? Γυναικείο τι, ναι. Πού έχεις στείλει μήνυμα? Άστο στην SMS-χερά. Ναι, πάντα με λες Ζωή Φραγκάλα. Α, ναι! πού να ξέρω, ρε φίλε! Αφού είναι κεφαλαίο! Δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται. για να δεις πόσο εντάξει είμαι, εγώ δεν θέλω να σου αλλάξω τίποτα, σου έχω όμως εδώ δώρο. Μία γυναικεία τσάντα, ένα κραγιόν και ένα κατσόν! γουστάρω! αγόρι μου, απολογούμε, αδερφέ. Είναι κεφαλαία τα γράμματα. Λοιπόν, και γι' αυτό απολογούμε. Λοιπόν, έτσι, ωραία, καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, έλα, Ζωή, έλα. Ένα ήθελα να πω αυτό εδώ. Ναι. Και ένα ακόμα όσον αφορά για αυτό το μεγάλο μας σύλλογο που αγαπάμε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτό το σύλλογο. Είτε παίρνει πρωταθλήματα ή κύπελα, είτε δεν παίρνει. Φυσικά. Το κάναμε τόσα χρόνια που δεν παίρναμε κάτι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πολλό μάλλον δεν, τώρα που πήραμε κιόλας και παίρνουμε. Και θα ξαναπάρουμε, έτσι. Δεν τελειώσαμε. Εννοείται, όχι όμως με την πρώτη στραβή, πάει, χάθηκαν όλα, τι θα γίνει, διώξε τον έναν, διώξε τον άλλον. Αυτά τα πράγματα τα βλέπουνε κάποια άτομα που είναι μέσα στην ομάδα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτός πρέπει να φύγει, εκείνος πρέπει να μείνει. Ναι, αλήθεια, αυτό όπως δεν το λες. Εμείς οι δικαστές δεν είμαστε, υπάρχουν άτομα που είναι μέσα στην ομάδα, μέσα στον οργανισμό που τα βλέπουν αυτά και ξέρουν πολύ καλά ποιος πρέπει να μείνει, ποιος πρέπει να φύγει. Σωστό. Αυτό που λες. Απλά εμείς εκφράζουμε την άποψή μας, είναι πάρα πολύ θεμητή, εγώ θα πω είναι απαραίτητη η κριτική όταν βλέπουμε κάτι λάθος. Όχι όμως να τα ξεκαυκαλώνουμε όλα, δηλαδή να ισοπεδώνουμε τον τόπο και να βγάζουμε χολή για την ομάδα αυτή που μας έδωσε αυτά που μας έδωσε. Έτσι. Από ενδιαφέρον και επειδή βλέπουμε ότι είναι μπροστά μας, είναι. Παιδιά, δεν κρίθηκε κάτι. Ναι, χάσαμε το πλεονέκτημα, είναι μπροστά αυτή, αλλά μπροστά μας είναι. Πάρτα τα μάτς, πάρτα. Τα μάτς. Μπροστά είναι. Έτσι. Ξέρουμε όμως ποιους έχουμε και τι μπορούν να κάνουν. Ακριβώς. Αντίδραση περιμένουμε. Αυτό το ξέρουμε όλοι το τι μπορούν να κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι φυσικά. Στο δικό τους το χέρι τι μπορούν να κάνουν. Φυσικά. Ας κλειστούν σε ένα δωμάτιο, να πετάξουν, να καταπιούν και το κλειδί, παίκτες και προπονητής, γιατί αυτοί είναι. Αυτοί εμείς δεν μπορούμε. Εμείς φωνάζουμε από τα μικρόφωνα, δεν παίζουμε. Ευτυχώς ή δυστυχώς, λοιπόν, δεν παίζουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε και ο κόσμος όλος, η οικογένεια όλη, η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, να είναι δίπλα, να σμπρώξει, να σταθεί πιστά δίπλα στη στραβή που θα γίνει, γιατί στις νίκες είναι εύκολο και στα αίτητα, έτσι. Τώρα με θέλεις δίπλα μου, τώρα θα είμαι δίπλα σου, να σου θυμίσω ποιος είσαι, να σου δώσω όθηση, να σε κάνω να ξαναπιστέψεις τον εαυτό σου, να βγάλεις φλόγα. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό. Από εκεί πέρα, αν θα τα καταφέρει ο κόσμος. Αν θα τα καταφέρει η ομάδα να το γυρίσει ή δεν το ξέρουμε. Όποιος το πει και είναι... Και στο γήπεδο να πηγαίνουν αυτοί που πραγματικά αγαπάνε την ομάδα. Άξε. Γιατί έχω την Κυριακή είδα πολλά άτομα. Άξετα. Είπαν στην Κυριακή ήταν που κάποιοι... Που ήρθανε πρώτη φορά... Πρώτη και δεν θα ξανά... Και μπορεί να μην ξαναρθούν. Φαίνεται αυτό. Ερχόμαστε δηλαδή για τη μόστρα και αυτό. Δεν. Όπως, θέλει ψυχή. Όπως έλεγες και εσύ τις προηγούμενες μέρες. Για έναν που σου έλεγε για εισιτήρια. Αυτό ήρθε εδώ και καλά, πολύ καλά τον είπε. Σε παρακαλώ, λες. Θες να σου δώσουμε το Πανετολικό, θες να σου δώσουμε εκείνο. Ναι. Έλα. Όχι μόνο με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ ή με τον Άρη. Αυτό ακριβώς του είπα. Δεν θες να δεις τον Πάοκλο. Τον Πάοκλο, έλα, να σου δώσουμε τον Πανετολικό, θες με τον Όφη.
Με τον Τρίπολη, με ποιον, όποιον θες. Έτσι. Όποιο. Το όχι. Το βλέπεις με όλους. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έγινε. Δώσε μου και το όνομα να σε βάλω στην κλήρωση. Ζώης. Δεν θα ξανά πω ζωή, να ξέρεις. Δώσε τα τρία τελευταία, ρε Ζωή. 581, Κωστή. 581. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μην καλείτε αυτές οι γραμμές που είναι μέσα θερμή παράκληση, ναι. Για να πάω σε διάλειμμα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Μποντίδη. Έλα, Μποντίδη. Πού είσαι, ρε 006. Πού είσαι, ρε Μορφή. Τι γίνεται. Έχω ακούσει. Είναι κανενός πεσμένη. Κανενός πεσμένη. Η δική μας φίλη, ναι, δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Άγια σου. Η διάθεση και η πίστη. Άγια σου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τρεις μέρες κλονίστηκαν. Έλα, κάποιος. Ακούς τρεις, ναι, μέρες, ναι. Λοιπόν, ακούω προσεκτικά τρεις μέρες όλα αυτά που είπανε. Συμφωνώ, ναι, και διαφωνώ με πολλούς. Αλλά υγεία είναι αυτό. Το ναι, νόημα είναι το εξής. Εμείς, ρε Κωστή, γιατί γίναμε παοξίδες? Για τους τίτλους? Όχι, βέβαια. Για τα κύπελα? Όχι, όχι, βέβαια. Όχι. Ή μήπως για την τρέλα και την καψούρα που μας προσφέρουν αυτά τα τέσσερα γράμματα? Γι' αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άμα δούμε κάτι λάθος, δεν πρέπει να το επισημαίνουμε, δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, έτσι. Καλό είναι να κριτικάρουμε μετά το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς. Εκεί πρέπει να κάνουμε την κριτική μας. Εκεί θα γίνει, απολογισμός. Αυτό μας το έχει δείξει όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκεί, Μποντίδη, μπάλα είναι και γυρίζει. Εκεί θα γίνει απολογισμός. Το θέμα είναι μήπως με την κριτική μας και τις κουβέντες μας προλάβουμε κάποια πράγματα, τα διορθώσουμε και γυρίσουμε το θέμα και είμαστε αυτοί που είμαστε στα play-offs και στον ημιτελικό. Κωστή, ναι, οι παίχτες που έχουμε δεν είναι μικρά παιδιά. Έχουν καταλάβει που έχουν φτάσει. Έχουν καταλάβει τι έχουν προσφέρει, έχουν καταλάβει τη δίψα του κόσμου, έχουν καταλάβει τα πάντα. Είναι μια περίεργη περίοδος. Είναι ένα... Σταυροδρόμι είναι. Σταυροδρόμι, σταυροδρόμι είναι. Μπράβο, ένα σταυροδρόμι. Είναι στο χέρι το δικό τους και του προπονητή να τα αλλάξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα τα αλλάξουν. Και θα πέσουν μεγάλα γλέντια. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω, γιατί πολλοί με κοντράρουν από την Κυριακή. Καλά, εντάξει, λέω, αυτό είναι... υπομονή. Υπομονή, λέω. Περίμεναν αρκετό το καιρό τέλος κάποιοι. Του χρόνου, το τέλος, λέω, της αγωνιστικής χρονιάς, θα βγω εγώ, λέω, προσωπικά και θα σε πω, μπράβο αγόρι μου, το κερδιστήμια. Δεν θα σε πω τίποτα τώρα. Ούτε θα σε προκαλέσω. Περιμένω, αγνάντη. Έχει, και όσο, ναι, για τους, για τους συμπολίτες, α, ναι, για τους συμπολίτες, μην ξοδεύετε τη γλώσσα σας για αυτούς και τους άλλους. Δεν αξίζουν οι άνθρωποι. Αφήστε να ασχολούνται αυτοί μαζί μας. Έγινε, Μποντίδη! Βάζαμε και την κλήρωση για το παιδικό μπλουζάκι για το πιτσιρικά μου να τον πάρω να τον κάνω εκεί τρελό. Πιο τρελαμένο από ό,τι είναι. Σε έβαλα! 006. Σε φιλό! Έγινε, ευχαριστώ, σε φιλό. Άλλη, καλημέρα. Γεια. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Έλα, ρε Κουστή, καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Α, έλα, φιλάρετο. Καλό στο Στέλιο. Έλα, Στέλιο. Όχι, αγόρμα, έλα, Στέλιο. Έλα, σε μπέρδεψα. Κουστή, για να τα πούμε λίγο γρήγορα. Ο Μίσιτς πέρσι στην περσινή ομάδα που πήρε WITT που ήταν. Πουθενά. Τέταρτη, πέμπτη λύση. Φέτος είναι από τους κορυφαίους της ομάδας, δεν μην πω για μένα, ο κορυφαίος. Μαζί με τον Γιαννούλη. Ναι. Θέλω να πω για την κουβέντα που έγινε για τον Στοχ. Δηλαδή και ο Στοχ μπορεί τον χρόνο από τη στιγμή που έμεινε στην ομάδα μπορεί να είναι ο κορυφαίος. Δεν το ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο παίκτης. Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Ναι, λέω ένα παράδειγμα, να μην να είναι κάποιος άλλος παίκτης, έτσι. Ναι. Καλύτερα. Και κάποιοι άλλοι πήραν παραπάνω ευκαιρίες από ό,τι πήρε ο Στόχ, γιατί μερικοί βρίσκουν και ρυθμούν μέσα από τα παιχνίδια. Φυσικά. Ο Καντουρί, ας πούμε. Ναι. Που για μένα δεν είναι. Ναι. Κωστή, έχει αξία να λέμε κάτι πριν από το παιχνίδι. Εγώ είχα πει την Παρασκευή σε ένα Τζόντα, δεν θυμάμαι γιατί μόνο σας του γιοβγαίνω, ότι εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν έμοιαζε με ποιος θα ξεκινούσε, στην κορυφή θα βάζα τον Ακπομ. Τζόρταν, αδερφός Τζόρταν. Ναι, θα βάζα τον Ακπομ, ναι. Επειδή ναι, ψηλά, γιατί είχε δύο γερά στο πέρα να ρίξει και να φάει ξύλο και να του ενισταθούν και να κάνει διαφορά. Δεν διαφωνώ. Και εγώ αυτό πρέπει να κάνει σκάουτινγκ ο προπονητής. Ποιος έχει να αντιμετωπίσει, τι κορμιά έχει να αντιμετωπίσει, πώς παίζει ο αντίπαλος, ναι, στο ψηλό παιχνίδι, στο χαμηλό. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν σε βγαίνει να κάνεις γρήγορα τις παρεμβάσεις. Έτσι. Όπως και ο Αγούστο δεν του είχα πει, το λέω τώρα, έβαλε μια γκολάρα μέσα στη Λάρισα. Έχει τρεξίματα, είναι πιο νέος από τον Μαουρίσιο. Έχει μέλος στην ομάδα, μην τον κόβεις τη φορά μετά από 10 κολλάρα. Βάλ' το μέσα να παίξει. Έτσι, εκμεταλλεύσει το timing και την φόρμα του. Το timing, ότι είναι φορμαρισμένος, έκανε μια κολλάρα, είναι ψυχολογικά ανεβασμένος.
Σωστό. Και αν, αν θεωρείς ότι ο Μαουρίσιο είναι σε καλό δρόμο και πιστεύεις ότι η εμπειρία του θα βοηθήσει, βλέπεις το πρώτο ημίχρονο ότι δεν τραβάει, το αλλάζεις γρήγορα στο δεύτερο. Με το, και θα είναι και πιο φρέσκος, γιατί δεν είναι και στην πρώτη λιώτη. Στο δεύτερο μήνυμα θα τα δώσει τώρα σε μισή ώρα, σε ένα ημίχρονο, 45 λεπτά. Ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα λέμε γενικά. Εντάξει. Έγινε γιατί φαίνεται εξή μα να δίνει δύναμη στο κέντρο που είναι ένα νευραλγικό σημείο να μην σε πάρει τον έλεγχο του αγώνα ο αντίπαλος. Το πιο σημαντικό. Το πιο έτσι. Σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Και κάτι ακόμα ακουστεί και τελειώνει γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Τώρα είναι κανονικό το πρωτάθλημα, δεν είναι στημένο. Τώρα που είναι μπροστά ούτε γαυγίζουν ούτε τίποτα. Τίποτα. Τετάρτη είναι κανονικά. Τώρα είναι το πρωτάθλημα, είναι κανονικό, όλα καλά. Άμα κοντέψουμε ούτε τα 2-3 βαθμούς. Θα ξαναγίνει στιγμένο, ναι, να φύγουν όλοι. Εν τω μεταξύ, χθες, στη συνάντηση του Σεφερίν, με τον Κούλι, μια τρύπα στο νερό, μία οποία στο είδωρ. Να είχαμε να λέγαμε. Άλλα αντάλλα, τη Παρασκευή στο γάλα. Και για τον Κώστα τον Βουτσάκ, είναι πάρα πολλά χρόνια μεγαλώσαμε μαζί του, μας πρόσφερε το γέλιο, μας πρόσφερε εδώ και μια στεναχώρια. Ενώ είναι αυτό το χώμα, θα μείνει για πάντα του κορυφαίου κωμικού. Είναι η πρώτη φορά που μας στεναχώρησε. Έτσι, ναι. Φιλιά, γεια σου, Στέλιο, μου, σε ευχαριστώ. Πάμε, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα. Άντε ρε Κωστή. Έλα Τάσο μου, έλα, έλα. Μήπως θέλεις να περιμένω να πάω στο διάλειμμα και να περιμένεις να έχεις το χρόνο σου για να μην σε περιορίσω. Ναι, 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 άντε, δεν έχω πρόβλημα, ναι, ναι. Άντε αγοράκι, σε ευχαριστώ. Δώσε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε, Βεργίνα Θέατρο, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου διαπρέπουν, μαγεύουν. 2-94-91-291 προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Εκεί που θα δείτε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα στο Βεργίνα Θέατρο, οι δύο φωνές μαζί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Πάμε, πάμε κατευθείαν στον Τάσο που είχε την υπομονή να περιμένει. Έλα Τάσο μου και σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Να ξαναπώ τελευταία φορά, να πω ότι κληρώνουμε 5 μπλουζάκια ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης παιδικά από 2-12 ετών και 3 μαγικά χαρτάκια για την κατάμεση Τούμπα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο για τον ημιτελικό κυπέλου με τον Γαύρο την άλλη Τετάρτη. Έλα Τάσο μου, σε ακούω τώρα. Καταρχήν δεν θέλω να με βάλεις για τα μπλουζάκια γιατί μάλλον θα μου είναι λίγο μεγάλα, οπότε άσχο δεν είναι. Έτσι ε. Έλα. Λοιπόν, για πες. Πραγματικά ζούμε στη χώρα που εκλογικεύουν το παράλογο, αλλά κατατοδοκούν βέβαια. Και όπως βολεύει. Φυσικά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα ρε Κωστή, και αυτό που πάει να γίνει με τον deal με τη Φόρτνερ, με το Μαρινάκι. Όχι πάει να γίνει. Έγινε. Όχι πάει να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, έτσι. Και με το Μέγκα και με όλα αυτά, ναι, εδώ πέρα. Ναι. Και με το ότι θα δοθούν τα δικαιώματα κάποιων ομάδων, φυσικά πλην του Ολυμπιακού που είναι και δικιά του ομάδα. Είναι τόσο διαφορετικό και σιωπά όλο το πολιτικό σύστημα σε αντίθεση με το ότι μόνο στην ιδέα που είχε θέσει ο Σαββίδης τότε να πάνε κάποιες ομάδες στο Όπεν ξεσηκωθήκαν και πετάχτηκε αμέσως εκείνος ο Βασιλιάδης που ήταν τότε και επί ΣΥΡΙΖΑ για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, όχι, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Μα και οι προηγούμενοι το πράγμα, και... το πράγμα μόνοι τους το οδηγούν στον διαχωρισμό. Στο διαχωρισμό και στη διάσπαση μόνοι τους το οδηγούν με τις πράξεις και γεγονότα αναφέρουμε, δεν τα βγάζουμε το μυαλό μας. Άσο μου, ο διαχωρισμός δεν είναι ανάγκη να είναι γεωγραφικός. Υπάρχει ήδη, υφίσταται. Έτσι, είναι δικαστικός, είναι πνευματικός, είναι ψυχολογικός, είναι οικονομικός, είναι σε κάθε επίπεδο. Πρέπει να μπει δηλαδή ο φρουρός και να υπάρχει η μπάρα που να λέει από εδώ και πέρα είναι αυτό και από εκεί και πριν είναι το άλλο. Υφίσταται πραγματικά. Σε όλα βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Ό,τι απειλεί το κέντρο στο κομμάτι το οικονομικό πάνω απ' όλα και στο κομμάτι της στεροφημίας τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και μεγάλη απειλή για αυτούς. Αφανίστε το, κυλιδώστε το, εξαφανίστε το, πολεμήστε το, όλοι οι συνασπισμένοι. Είδες. Αυτή τη στιγμή, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, ας μου πει κάποιος κάτι πιο υγιές και κάτι πιο ανταγωνιστικό από τον, ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, μήπως εμένα με ενδιαφέρει, που προσπαθούν όχι, και αυτό να το αφανίσουν. Όχι βέβαια. Και δεν τυφλωνόμαστε από την αγάπη για την ομάδα Τάσο, δείτε επιχειρηματικά. Πού θα πήγαινε η ΣΕΚΑΠ, πού θα πήγαινε το Μακεδονία Παλάς, πού θα πήγαινε το Πόρτο Καράς, έτσι. Δείτε, άντε εμείς είμαστε παοξίδες και είμαστε τυφλωμένοι. Δείτε λίγο επιχειρηματικά, ποιοι φεύγουν, ποιοι παίρνουν και τις πηγαίνουν αλλού τις επιχειρήσεις και ποιος είναι που έρχεται και βάζει λεφτά και δίνει στον κόσμο δουλειά. Έτσι. Δηλαδή τότε υπήρχε το ασυμβίβαστο με το Open του Σαββίδη και τώρα πραγματικά σφυράνε όλοι κλέφτικα
πραγματικά δηλαδή και αδιάφορα, μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ακόμα μια φορά στους βουλευτές εδώ του κυβερνώντος κόμματος και όχι μόνο που βγαίνουν και εκλέγονται εδώ στη Μακεδονία. Απώντες. Είναι προκλητική η αδιαφορία τους τη στιγμή που όταν γίνεται κάτι αμέσως για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό βγαίνουν οι πάντες και τα πάντα, και να είσαι σίγουρος ότι θα το έλεγα για τους βουλευτές της Μακεδονίας αν και κάποια άλλη ομάδα την καταδικάζανε ενώ είχε χίλια δίκια. Δεν έχουμε τέτοιες παροπίδες, δόξα τω Θεώ, επειδή έχουμε τραβήξει και τραβάμε πάρα πολλά από αυτούς κάτω, υποστηρίζουμε, θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον ότι υποστηρίζουμε το δίκαιο. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στο αγωνιστικό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται προπονητής από ένα σημείο και μετά για να εμψυχώσει κανέναν Βιερίνια, κανέναν Μπίσεσβαρ και κανέναν οποιοδήποτε άλλο μέσα από την ομάδα, παίχτες που δείξανε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν την αξία τους κτλ. Όμως βλέπεις και εσύ, όμως βλέπεις και εσύ, ας πούμε, και το είδαμε και πολλοί που ήμασταν στο γήπεδο, ότι έχει πάρει ο Βιερίνια στημένα σε πολύ καλά σημεία και δεν είχαν καμιά σχέση τα χτυπήματά του με τα χτυπήματα που είχε ο Βιερίνια πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, οποιαδήποτε στιγμή και να κάνουμε μια σύγκριση. Επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι παίχτες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Το καλύτερο αμάξι κοστί να αγοράσεις, άμα το δουλεύεις για παραπάνω από το κανονικό στα όρια του, κάποια στιγμή θα τα τεινάξει. Οι παίχτες αυτοί δύο χρόνια σερί, εξαιρούμε τη φετινή χρονιά που ακόμα δεν τελείωσε, αλλά βάζουμε ίσως και τη φετινή, είναι πραγματικά στα όρια τους. Ξέρεις γιατί? Για όλα αυτά που προαναφέραμε. Ναι. Γιατί ο βασικός τους αντίπαλος ανταγωνιστής έχει τις σαβάντες του ίδιου του κράτους, τον εκπροσωπεί και τον σιγοντάρει το ίδιο το κράτος, ενώ εσένα αντίθετα σε πολεμάει. Πράγμα που για να το αντιπαρέλθεις αυτό εδώ, πρέπει να βγάλεις ακόμα περισσότερη ενέργεια. Δεν είναι όμως αστήρευτα, παιδιά, τα αποθέματα. Σωστό. Ξοδεύεσαι σε αποθέματα ψυχικά, χωρίς κανένα όριο εδώ και τρία χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το πιο σοβαρό. Είναι το πιο σοβαρό ελαφρυντικό. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, είπαμε. Ότι, δεν είναι όχι δικαιολογία έτσι, καμία. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί, ας πούμε, αυτοί οι παίκτες δεν βγάζουν αυτό που έβγαζαν. Και θα πρέπει επίσης από το παρελθόν να μαθαίνουμε και από τα λάθη μας σαν νοοτροπία. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξανακούγεται η ίδια ακριβώς κασέτα μόνο που αλλάζουν τα ονόματα. Ό,τι λέγαμε πολύ παλιότερα για τον Σάντος την πρώτη χρονιά, διώξω Καρπουζά, βέβαια οι ίδιες και οι ίδιες φωνές. Ό,τι λέγαμε, ό,τι λέγαμε όταν ήρθε Κωστή ο Λουτσέσκου, λέγαμε πάνε φέρε πίσω τον Ίβιτς όπως είναι αύριο και διώξε τον αυτόνα. Εγώ δεν μπορώ, και τώρα ξανά μανά τα ίδια. Τάσο μου, για να κλείσουμε, δεν μπορώ να ανεχτώ ένα πράγμα. Τη λιδωρία του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην κάνει ο προπονητής, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά το ο Μεθύστακας, ο Καρπουζάς, ο Σερβιτόρος, ο έτσι ο αλλιώς, αυτό για μένα είναι προσβολή κατά της θέσης. Είναι η θέση, είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Δεν σ' αρέσει, δεν γουστάρεις, ναι. Δεν μπορείς, φίλε, να απαξιώνεις με τέτοιους τρόπους, με τέτοιο χαρακτηρισμό. Και μα και εγώ σήξεις την ενδεχειρότητα. Κατάλαβες εμένα αυτό ακόμα, Εννοείται και αν έχεις παρατηρήσει, μόνο σε εμάς ακούγεται, μόνο σε δικά μας πρόσωπα ακούγονται τόσο απαξιωτικοί και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί. Εδώ, φίλε, είναι όλος ο κόσμος, εδώ είναι το ψωμάκι. Τι να ασχοληθείς τώρα, τέλος πάντων. Έγινε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα μου, και όπως είπαν και άλλοι φίλοι, δεν έχει κρυθεί ακόμα τίποτα. Ναι, με δυσκολέψαν τα πράγματα, αλλά δεν έχει κρυθεί τίποτα. Φυσικά, φυσικά. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Τώρα είμαστε στο σταυροδρόμι, μπροστά είναι. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο να μιλήσουμε μαζί σας. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Έλα, έλα, Παύλε, έλα, Παύλε. Γιώργο, έλα, Παύλε, έλα, Παύλε, έλα, έλα, έλα. Δεν πάμε καλά. Πάμε, Παυλάρα μου. 47, πάμε. 9.47 βάλε μου για τον μπλουζάκι. Να είσαι καλά, η εγγονή μου με πήρε τηλέφωνο. Παππού, λέει, πάρε τηλέφωνο, μου λέει, αυτό και αυτό γίνεται. Τέλεια. Είχα αβαρίες μες στο σπίτι με τις βρύσες, άσε, μην το συζητάς. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καρεστά περμητίδο λεβαντάρσιες οπλικατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη του δέντρου, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αυτά, να το ξέρετε, όπως το λες. Ρε παιδιά, ακόμα ασχολείστε με τα προηγούμενα παιχνίδια και με τα αυτά. Μπροστά έχουμε τώρα, μπροστά. Πέντε παιχνίδια μπροστά μας με τον τελικό. Έτσι, έχουμε έτσι. Πέντε παιχνίδια με τον τελικό. Όλα δικά μας είναι, μη στεναχωριέστε. Έχουμε καλύτερη ομάδα
Καταρχήν, Κωστάκη, με διέφυγε τις προάλλες, γιατί έχω 2-3 μέρες να βγω. Πρόσεξε τη φάση, αν εσύ έχεις οργάνωση, κοιτάξεις μαγνητοφωνημένα. Το αριστερό το πόδι αυτού που βγάζει τον γκολ, πατάει γραμμή. Το δεξί που είναι στα διαφημιστικά. Αυτό ρε παιδιά, το είπαμε. Δεν μπορεί να γυρίσει εκεί η μπάλα, άμα δεν είσαι έξω. Μα είναι δεν μπορεί να γυρίσει. Και δεν μιλάμε. Το είπαμε, εντάξει. Τώρα το λέμε. Ούτε για τον πέναλτι μιλάμε. Το είπαμε, Παύλο μου, το είπαμε. Το πρωτάθλημα είναι όλα πάνε τώρα καλά. Είναι όλα καλά. Δεν είναι στημένο. Μητσοτάκη, δεν θα σε πω κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν κυβερνάς εσύ. Ο Μαρινάκης κυβερνάει. Ένα πράγμα να ξέρεις. Μην τολμείς να έρθεις επάνω στην έκθεση. Μην το πάρεις σαν απειλή. Σε προειδοποιούμε. Μην έρθεις επάνω στην έκθεση. Καληνησπέρα να έρχονται. Εμείς μαζί για μια ζωή. Γεια σου Παύλε μου. Έβαλε στην κλήρωση. Σε έβαλα 9.47. Σε έβαλα. Ναι, γεια σου Παύλε μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Αυτές οι τρεις γραμμές ακόμα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα. Τετάρτη σήμερα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, είπαμε, αλλά και πάλι. Στην Τζίτα είμαστε, Κωνσταντίνε, εσύ είσαι Λονδίνο, σε κατάλαβα. Είμαι, έλα, Κώστα μου, έλα. Έλα. Να πω, μην καλείτε άλλο, παιδιά, αυτές οι δύο γραμμές που είναι εκτός από τον Κώστα, γιατί πρέπει να μην μπω στην ώρα των παιδιών. Δεν θέλω να κάνω αυτό που δεν μου αρέσει και εμένα. Έλα, Κωστάκι μου, σε ακούω. Λοιπόν, όπως είπε και ο Παύλος, ακόμα στην Κυριακή μείνατε κάποιοι. Πρέπει λίγο να. Μπροστά κοιτάμε τώρα. Να φύγουμε από την. Μπροστά. Έχουμε μάτς. Έχουμε μάτς. Έχουμε μάτς. Έχουμε κι άλλα μάτς. Και έχουμε και έναν τέταρτο τελικό κυπέλλου να πάμε. Ακριβώς. Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε ο αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος Ελλάδος. Αυτό. Δεν ακούω, δεν ακούω να το πολύ λένε. Δεν ακούω να το πολύ λένε, Κώστα. Ναι, δεν το λέμε, εμείς θα τους το θυμίζουμε. Εμείς εδώ, κάθε μέρα. Φορά κυπελούχος, έτσι. Κάθε μέρα θα το λέμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, 154 για την κλήρωση. Ναι. Και τρίτον, ζουμουσού λέμε. Αδερφέ μου, αυτό. Τα πες όλα. Ζουμουσού, αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Καλή γεια σου Κωνσταντίνε μου, φιλιά στο Λονδίνο, στους London fans. Ναι, γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς στο Κωνσταντίνο. Αδερφέ μου, σύντομα αν μπορείς. Από Κώστα σε Κώστα, ναι. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Λοιπόν, 7.60 για την κλήρωση. Ναι. Για τον μπλουζάκι, βασικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παοξάκια τον κόσμο. Καλημέρα και σε όλους τους αρκοδομπουσοχερόκολους. Φιλοτάσος. Λατρεμένος. Λατρεμένος. Λοιπόν, συμφωνώ για να τελειώνω απόλυτα, να μιλήσει και ο επόμενος. Μέσα στο μυαλό μου ήσουν και εσύ, με κάλυψες εσύ και ο Τάσος. Αυτά ακριβώς που σκεφτόμουν σήμερα και ήθελα να πω. Τα είπατε εσείς για μένα, οπότε βάλε ένα αντίπα και πάμε παρακάτω. Φιλιά, 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 φιλιά. Εννοείται ερχόμαστε το μεσημέρι στις 2, έτσι, 2 με 3. Πάμε τελευταίος, ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Ο Εφρέμ. Έλα Εφρέμ, Εφρέμ, κάνε μου μια χάρη. Καταρχήν, όσοι στείλατε και έχετε γράψει ΠΑΟΚ εισιτήριο, σας δίνω τα εισιτήρια και παραπάνω είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τα μπλουζάκια, δώσε μου από το 1 μέχρι το 61. Μπαμ, μπαμ, 5 νούμερα, Εφρέμ, σε παρακαλώ. 9. Ναι. 17. Ναι. 23. Ναι. 43. Ναι. Και 57. Και 57. Σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα. Σε ακούω. Κλείνεις εσύ λοιπόν, σήμερα. Εσύ είσαι η φίρμα. Εγώ, ο λαϊκός. Εγώ. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Θα είμαι λακωνικός. Το σύνθημα λέει εμείς μαζί για μια ζωή. Εγώ θα πω εμείς μαζί από την αρχή και για πάντα. Αυτό θέλω. Έχει νόημα. Θα το εξηγήσω κάποια στιγμή αυτό. Αργότερα σε κάποια άλλη κουμπί. Τα πες όλα. Όσο για το ματς. Λέω για πάντα και όχι για μια ζωή. Για πάντα και θα το εξηγήσω. Όσο για το μάτς να πω ότι δεν φοβήθηκα ούτε μία στιγμή. Ναι. Αυτό μου έβγαλε αυτό το μάτς. Το μάτς το συγκεκριμένο μου έβγαλε αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε απέναντι το φόβητρο. Δεν υπήρχε. Δεν είδα καμιά ομάδα απέναντι. Έτσι. Όπως το λες. Έχω δει πολλά μάτς με πολλές ομάδες και με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τα προηγούμενα κτλ. Το συνέστημα ήταν αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Έχουμε συνέχεια. Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε δυνατοί και κάθε μέρα είμαστε δυνατότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάω να δω.
Όπως είπα, όσοι γράψατε εισιτήριο ΠΑΟΚ, έχετε εισιτήριο. Πάνω εδώ τα 5 μπλουζάκια, μπαμ μπαμ. Λοιπόν, 9, 17, 23, 43 και 57. Ο Γιάννης σε 8.50 είναι ο πρώτος. Ο Παύλος σε 9.47 είναι ο δεύτερος. Ο Κώστας σε 7.60 είναι ο τρίτος. Ο Ζώης σε 5.81 είναι ο τέταρτος. Και ο Γιώργος σε 4.16 είναι ο πέμπτος. Αυτοί. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι εδώ. Αρθούμε να παίξουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Συγγνώμη για εσάς που μείνατε, δεν προλάβατε να βγείτε. Είναι τόσες οι γραμμές αυτές τις μέρες που θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Έρχεται δίδυμο Μπατμανίδη, Κόλκα Κόλκα Μπατμανίδη. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι κορυφαίος στα καυσόξυλα είναι ο Φυτάς. Αυτός έχει το καλύτερο καυσόξυλο στην πόλη. Να σας πω εκεί στον Τεπό 206 Βασιλής Όλγας ότι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τα πεντανόστιμα κρεατικά σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Εκεί 705-750 και Χαλβάς Λουκάς, η συνταγή φερμένη από τους παππούδες και τα παιδιά, τα εγγόνια, όχι απλά τη σεβάστηκαν, την ανέδειξαν και την εκτόξευσαν γιατί εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Τηλεφωνήστε στο 764362, 764362, να μάθετε γιατί δεν δίνει σε σούπερ μάρκετ, απλά σε εκλεκτά και σε επιλεγμένα σημεία Χαλβάς Λουκάς. Σας ευχαριστώ, σας φιλώ για την μαζική συμμετοχή και σήμερα θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Bye, bye, ζούμου σου λέμε, bye!